Της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πιστεύεις, Τριστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυπτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μην τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Κι θέλουν κι γυναίκα. Καλό απόγευμα σε όλους και καλή εβδομάδα. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 95,5 των FM. Ο κύριος Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, ο κύριος Θανάσης Καζαμπάκας στο production, η κυρία Εύη Γιώτη στη γραμματιακή υποστήριξη, Γρηγόρης Κόκκινος, Κωστής Ραπτόπουλος στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM, της Κακομοίρας μέχρι και τις 4. Τα λίρα, τα λίρα, τα λίρα μόνο έντυκα. Τώρα με το Hall Double Play από την ΕΡΑΣ Online μπορεί να απολαμβάνεις απεριόριστες αστικές και υπεραστικές κλήσεις 300 λεπτά προς κινητά, ADSL Internet έως 24 Mbps μόνο με 23 ευρώ το μήνα και αν είσαι συνδρομητής Vodafone μόνο με 18 ευρώ το μήνα. 9.55 και ενώ τα μηνύματα στο 54.340, 50 λεπτά η χρέωση του μηνύματος, αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το Facebook, είτε μας ακούτε από το εξωτερικό, είτε δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Συγχαρητήρια Κωστή μου και καλοφάγωτα. Δασάρια. Α, αυτό ήταν ένα ωραίο στοίχημα, το οποίο μέχρι το τελευταίο λεπτό πεζότανε. Δηλαδή βάλαμε την 11η αγωνιστική, τρεις φίλοι, εγώ και δύο φίλοι μου, ο Τζόρνταν και ο Κρέντι, ο Βασίλης, ο Χάμπογλου, ένα στοίχημα το οποίο εγώ τους προκάλεσα σε μια κουβέντα που είχαμε στο εστιατόριο του Χάμπογλου και τους είχα πει: εγώ δεν νομίζω ότι όχι το πρωτάθλημα δεν θα πάρετε, θα βγείτε και τρίτη στη βαθμολογία. Γούρλωσε τα μάτια ο Τζόρνταν, άρχισε ο άλλος. Χαμηλώσε λίγο, δώσε λίγο. Ποιο να χαμηλώσω? Δώσε εδώ, αρκοντήσιο, δώσε λίγο. Δώσε, άνοιξε το. Κλειστό είναι, δεν θα ανοίξω. Γιατί θα πληρώσω το λογαριασμό, μήπως? Λοιπόν. Λες χαμήλωστο, λέω. Συγγνώμη, νόμιζα. Λοιπόν. Και γουρλώσαν τα μάτια. Α, βάλω στίχημα. Δεν λέω. Ποιο εστιατόριο θέλω. Το πιο ακριβό και στο πιο καλό. Καλά, όπως θέλετε. Πολύ ωραία. Δεν βρήκα εγώ ένα δικό μου. Αλέκο, καλές δουλειές. Ναι. Εσύ θέλετε, λέω. Εντάξει. Αλλά χθες μέχρι το 90. Αλήθεια, ότι φοβήθηκες, θες, ειλικρινά? Όχι. Όχι για το στίχημα. Όχι, όχι, όχι. Λες, ρε, εσύ, κοίταξε να δεις. Ξέρεις γιατί δεν φοβήθηκα? Γιατί? Γιατί είδα ένα ΠΑΟΚ που τον Πανιόνιο τον είπε: αν μπορείς βάλε με γκολ, εγώ θα σε αφήνω. Ακόμα και ο Τζαβέλας, ο οποίος είναι συναισθηματικά δεμένος με τον Πανιόνιο, και όλη η τετράδα του ΠΑΟΚ και τα αμυντικά χάφια, γενικά η αμυντική διάταξη του ΠΑΟΚ, έλεγε στον Πανιόνιο: εγώ Πανιόνιο. Κόντρα, Κίτσκιου, Βίτο, Τζαβέλας. Όσα παιδιά παίξανε, είπανε στον Πανιόνιο: εγώ δεν στείνω τον γκολ μου. Να κάτσω να. Χάρη δεν σου κάνω. Αν μπορείς, κέρδισε. Αλλά μπροστά δεν σε ενοχλώ. Αυτό κατάλαβα. Δηλαδή, εμείς βλέπαμε το γύρω-γύρω όλοι. Όλοι αυτό βλέπαμε. Ναι. Μόλις έγινε το 3-1 του Παναθηναϊκού, είπαμε ότι το μόνο μάτς που αξίζει μετά το 60 να το δούμε ολόκληρο. Από την αρχή το μόνο μάτς. Ήταν τη Νέα Σμύρνη. Εγώ δύο έβλεπα. Ναι. Το γυρίσμα λοιπόν στη Νέα Σμύρνη. Εγώ έχω δει για 60 λεπτά το γύρω-γύρω. Τον Μπάουκ δεν τον παίξανε πολύ στο γύρω-γύρω. Δηλαδή παίξαν περισσότερο τις άλλες ομάδες. Στον ΠΑΟΚ τον έπαιξαν πολύ λίγο. Με τον Πανιόνιο
Ξέρεις γιατί? Γιατί ότι οι περισσότεροι βλέπαν ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω. Οι περισσότεροι. Και ήταν λογικό. Όταν παίζει γύρω-γύρω, καταρχήν αυτοί που κάνανε το γύρω-γύρω είναι αδύνατοι, ανίδεοι από. Πώς το λένε, να δώσουν χρόνο κτλ. Δηλαδή έβγαινε η μπάλα out, πηγαίνανε στην μπάλα που έβγαινε out. Πήγαινε η μπάλα στο. Είχε τραυματισμένο στο κάτω. Το πει και άλλη φορά. Ναι. Τι έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο να δείξουν. Τέλος πάντων, εντάξει. Θέλω να πω όμως ότι αυτό που διέκρινα είναι ότι ο ΠΑΟΚ είπε τον Παδιόν. Είδα δύο ΠΑΟΚ. Ένα ΠΑΟΚ που. Όχι, δεν μου λέει ένα ΠΑΟΚ του πρώτου ημιχρόνου και του δεύτερου. Όχι, είδα δύο ΠΑΟΚ. Ένα ΠΑΟΚ ο οποίος λέει Πανιόνι, άμα θες να βάλεις γκολ, βάλτο, αλλά εγώ δεν σε αφήνω. Αυτό κατάλαβα. Ναι, και από την άλλη μεριά, Πανιόνι, μπροστά, εγώ δεν σε ενοχλώ. Να κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή, το μάτς ήταν άσοχη. Εγώ το είδα το εξωτερικό, δεν πληρώνομαι καλύτερα, ρε φίλε. Όχι, ρε παιδί μου, το χθεσινό μάτς, έτσι όπως παίχτηκε, ήταν άσοχη. Δηλαδή, εγώ σαν ΠΑΟΚ δεν στείνομαι, ρε. Αλλά και από την άλλη μεριά, εγώ σαν ΠΑΟΚ δεν σε ενοχλώ. Το κατάλαβες. Απόλυτα. Μάλλον, κατανοητό. Πολύ. Μάτς που σε έλεγα ότι για μένα ο Πανιόνιος δεν κερδίζει. Ότι είναι στιγματική πρόκληση το να μου δίνεις 6 φράγκα τον ΠΑΟΚ στην Ελλάδα. Μάλιστα. Θα το παίξω έχει 2 και ασοχή τον Εργοτέλη. Όπως είπα και ο Εργοτέλης δεν θα κάτσε να χάσει. Και το ίδιο δεν είναι. Απλά ξέρεις τι περίμενα εκεί. Εγώ περίμενα ότι επειδή θέλανε να πάνε από 4 γκολ, έπρεπε να βάλει 4 γκολ. Και πάνω ο Λεβαδιακός. Όσο δεν τους βγαίνανε, λέω εντάξει, τότε το κυκλώσαμε. 0-0 το ένα, 0-0 το άλλο. Ποιο είναι 0-0. Εγώ περίμενα λήξη, να του φτιάξουμε την μπάνκα στον αέρα. Μαζί με τα δύο χ. Ποια μπάνκα δεν χάλουν. Ποια ήταν τα δύο χ. Ναι. Μαζί με τα δύο χ του τεινάζαμε στον αέρα. Ρε, πάρα πολύ ωραία. Πλάκα μου κάνει. Πάρα πολύ. Ναι. Μα χάλασε το over του Αστέρα. Όποιο δεν κονόμησε σε αυτή την αγωνιστική είναι κορόιδο. Κορόιδο, ρε φίλε. Εντάξει. Κορόιδο είναι. Το κονόμησε. Όποιο δεν πήγε παρασύρει. Έβαλα 3 ευρώ και πήρα 20, δηλαδή λέγεται οικονομισιά. Πώ τι είπε. Έχει ο κόσμο λεφτά να οικονομήσει, δεν έχει να παίξει. Δεν έχει. Δεν έχει να παίξει, ρε ζήτημα. Σοπαρε, δεν έχει να παίξει ο κόσμο. Και δεν έχει να φάει ο κόσμο. Ταβέρνες γεμάτες, καφετέρειες γεμάτες και τα προποτζίδια γεμάτα. Δεν υπάρχει άλλο μαγαζί που να είναι γεμάτο. Δηλαδή, τα μαγαζιά τα οποία δουλεύουν σήμερα είναι τα προποτζίδια, είναι να πούμε οι ταβέρνες, κρεατικά και ψάρια και το. Πώς το λένε. Ωραία. Έλα λίγο. Μετά την εκπομπή, πάμε στο προπό. Ναι. Να το ρωτήσουμε. 4 ώρα το μεσημέρι. Όχι, πάμε στο να προπό. Το ρωτήσουμε. Πόσα προπό έχει η Ελλάδα. Όχι, πάμε και στη γειτονιά. Κάθε ξέρω και προπό. Να το ρωτήσουμε, γιατί είναι και φίλος. Ναι, να το ρωτήσουμε. Πόσες ώρες δουλεύει και πόσα βγάζει. Εγώ να σε πω κάτι άλλο. Δεν με νοιάζει εμένα πόσα βγάζει. Δεν κόνομα. Α, σε ρε κόκκινε. Όχι, καλό προπό. Όλη μέρα στα προπό είστε να πούμε. Πλάκα μας κάνεις. Τι παίζει όμως ο κόσμος. Κίνο παίζεται. Τι να παίζει. Παίζει 2 ευρώ. Κίνο περάσει την ώρα. 2 ευρώ παίζει κίνο. Παίζει μισή ώρα με 2 ευρώ. Α, περάσει την ώρα. 3 ευρώ τη μέρα κίνο. 3-3-9-100 ευρώ. Με 100 ευρώ ξέρεις τι κάνω. Εγώ παίρνω 3 βερμούδες να πούμε. 2 για προπόνηση και 1 για βόλτα. Πλάκα ρε μας κάνεις. Πλάκα ρε μας κάνεις. Απαντάω. Απάντα. Ναι. Σε έναν ο οποίος είναι καραστημένος, ο Μάνος ο Καραγιάννης. Και λέει κύριε Κόκκινε, ελπίζω ο άνθρωπο που σα έδωσε πληροφορία για το άσο εκεί στο Γιονέρι να έχει βγάλει ήδη κάρτα ανεργία. Ο Άρης θα ανέβει ακόμα και ω δεύτερο ενημέρωση οπαδού τη έντιμη ισοπαλία στη Νέα Σμύρνη. Λοιπόν, άκου παλικαράκι μου, γιατί δεν μου αρέσουν πάρα πολύ. Με ενοχλεί μάλλον πάρα πολύ. Είχαμε διαφορετική προσέγγιση στο Εγώ παιδί, είπα ότι κάνω ναι. Στοιχηματική προσέγγιση. Ναι, ναι. Δίνω προγνωστικά, η δουλειά μου είναι. Εγώ λέω ότι δεν θα κερδίσει ο Πανσεραϊκό. Καμία πληροφόρηση δεν είχα. Ναι, ναι. Όπω έλεγα. Δεν κερδίσει ο Πανιόνιος και δεν κερδίσει. Εγώ όμως είχα μια πληροφόρηση. Εγώ όμως την πληροφόρηση μου την είπα πριν το μάτς. Εγώ δεν είχα πληροφόρηση. Ναι, είχα πληροφόρηση πριν το μάτς και είπα ότι δυστυχώς για τον Άρη το Αγιονέρι τον θεωρεί ανυπόλυπτο στις συναλλαγές του. Το κλείσαμε το θέμα. Νίκο, εγώ κόστασε. Είναι δυνατόν να ανησυχείς για αυτά τα πράγματα. Ακούς κόκκινε, ελληνικά μιλάω. Πολύ καλά. Την άλλη μεριά το μάτς δεν χάνονταν για τον Πασεραϊκό όπως δεν χάνεται του Πασεραϊκού με τη δόξα δράμας. Μέσω σπίτι του δεν χάνεται ποτέ. Τελείως. Δεν χάνεται και μέσω σπίτι του και έξω από το σπίτι. Και στη δράμα δεν θα το έπαιρνε. Τα άλλα θα συζητήσουμε άλλη ώρα. Λοιπόν, το τι θες να συζητήσουμε. Το ότι περίμενα έχει πολλά. Το ότι βγήκανε τόσο καλά τα αποτελέσματα. Ναι. Τόσο φυσιολογικά. Ναι. Σε τι συμπέρασμα σε οθεί για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή περιμένω από την τελευταία αγωνιστική. Όχι, ρε φίλε. Ναι. Ρε εσύ. Τι. Εσύ ασχολείσαι με αυτό κάθε μέρα. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Λέει, τι θες να ο άλλος ασχολείται για να ασχολείται. Δεν σου δίνει μεγαλύτερα επιχειρήματα για αυτά τα οποία φωνάζεις και κάποιοι σε κοιτάνε περίεργα και λένε τι είναι αυτός ο εφήκης. Δεν φωνάζω εγώ. Εγώ βολεύομαι με αυτή την κατάσταση όπως βολεύεται ο κάθε οπαδός και φύλαδρος της κάθε ομάδος. Ο κάθε φύλαδρος και κάθε οπαδός της κάθε ομάδος βολεύεται με τη βρωμιά. Ο αγροτικός αστέρας βολεύεται με το Ριαβόγλου. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Όχι, άστο. Έχει μια εξαιρετική. Α, τα κόκκινε τώρα. Ο καθένας βολεύεται με το δικό του στραβό. Τέλος πάντων. Εγώ γιατί να φωνάξω. Λάθος είσαι σου λέω.
Εγώ είμαι λάθος. Για το συγκεκριμένο σε λάθος. Γιατί τον πήραν το Ριαβόγλου ρε κόκκινε, στα μπαράζ. Ο Κατσιαμπής θα τους ανέβαζε. Δεν πήγε στα μπαράζ. Σε ένα παιχνίδι πήγε. Σε ένα παιχνίδι πήγε. Με την Καλαμαριά. Τώρα δεν είναι. Όχι. Α, δεν είναι τώρα. Όχι. Δεν είναι ο Ριαβόγλου τώρα. Να σε κάνω δεν είναι επίσημα τώρα. Κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή ο Ριαβόγλου κατεβάζει την ομάδα να παίζει όπως παίζει επιθετικά και αμυντικά. Όχι, ο Ριαβόγλου έχει το background. Το κατάλαβες. Άδικος. Το μισό πρέπει να το δώσουν στον Ριαβόγλου. Είσαι πολύ άδικος. Τον Κατσιαμπή και τον Διλμπέρι. Όχι. Αυτό σου λέω. Κάνουν εξαιρετική δουλειά. Ναι, εγώ δεν λέω ότι κάνουν εξαιρετική. Και δεν σου επιτρέπω να αμφισβητείς τη δουλειά την οποία κάνουν. Αμφισβητώ, αλλά λέω. Ούτε σφύριγμα. Άμα δεν ήταν ο Ριαβόγλου, ο Αγροτικός Αστέρας θα πάλευε ακόμα. Συγχαρητήρια στον Αγροτικό Αστέρα. Αλλά όπως κάθε ομάδα της αρέσει η βρωμιά και η δυσοδεία, όπως τη Βέρεια την αρέσει η βρωμιά, όπως τον Ολυμπιακό, τον Μπάοκ, έτσι και εμένα μου αρέσει να βλέπω. Έτσι μου αρέσει και εμένα να βλέπω. Δεν έχει θέμα νερού, ρε κόκκινε. Όχι, ρε. Ξερά... Δεν θέλω νερά, δεν ξεράθηκε. Το κατάλαβες. Τώρα εσύ έδινες τον Πασεραϊκό άσοχη. Μια εκτίμηση έκανα, ρε φίλε. Έχεις μια εκτίμηση, αλλά δεν ξέρω. Το ρεπορτάζ δεν το ήξερες. Θα σου πω τώρα. Ξέρεις το ρεπορτάζ. Λέω και το σκεπτικό μου. Όχι, το σκεπτικό σου. Εγώ τα μίλησα με άνθρωπο του Αγιονερίου, ρε παιδιά, τι γίνεται. Λέει δεν είμαστε σε φόρμα πριν το ματς. Εμείς λέει είχαμε πολλούς παίκτες βασικούς έξω. Σε 2-3 αγωνιστικές και δεν ξέρουμε σε τι συνοχή θα βρεθούν. Λέω κατάλαβα. Και σταμάταρε να πούμε δύο κουβέντες. Με κάνεις νόημα να πούμε. Και μου λένε οι άνθρωποι, είναι ξέρω. Σταμάταρε. Χορηγό, ένα δευτερόλεπτο δεν είναι. Είναι δικός μας ο χορηγός. Θα ολοκληρώσω και θα τον πει στο χορηγό. Θα τον πούμε, τι τον αφήσουμε το χορηγό. Μας πληρώνει κάθε μήνα. Ντάγκα τα λεφτά. Και είναι και πολύ καλός. Άλλο σου λέω εγώ. Και μου είπε και μια κουβέντα. Εγώ σαν αγιονερίτης μου λέει, τον Άρη σαν σωματείο. Δεν τον έχω σε υπόλοιψη. Πώς το λένε, συναλλαγή. Όχι, δεν θέλω αυτή την κουβέντα. Την παίρνω πίσω. Σαν σωματείο δεν το θεωρώ φερέγγιο. Αυτό μου είπε. Να, δεν είπα για συναλλαγή, δεν μιλάω. Τέτοια πράγματα δεν είναι. Μακριά από εμάς. Εγώ λοιπόν τον Άρη λέει 15 χρόνια και είμαι λέει και Αριανός και όλα και τα λοιπά. Και πολλοί αγιονερίτες Αριανοί. Α, να μπράβο. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Άστα τα να μπράβο. Όχι, πριν συνεχίσει. Και ο Πατζιαράς είναι Αριανός και ο μπαμπάς του και τον έσκησε τον Άρη. Τι άνα μπράβο. Μεγαλύτερο παράδειγμα από τη Δόξα Δράμας υπάρχει. Τι άνα μπράβο. Και Κατερίνα μπράβο. Και Ελένη μπράβο. Τι άνα μπράβο. Έπρεπε να χάσει. Άνα με λένε εμένα. Έπρεπε να χάσει. Ποιος έπρεπε να χάσει. Ο Πατζιαράς τι έπρεπε να κάνει, να χάσει. Ποιος. Έπρεπε να χάσει. Τι έπρεπε να χάσει. Έπρεπε να χάσει το παιχνίδι με τον Άρη. Τότε είναι καλός. Από τη στιγμή που κέρδισε είναι κακός. Δεν σου πω κάτι. Είμαι εγώ προπονητής. Στη Δόξα Δράμας. Ναι. Και παίξω πατέρα μου στον Άρη. Ναι. 5 χρόνια. Ωραία. Mm-hmm. Και έρχονται και μου λένε, ξέρω εγώ, συναισθηματική φόρτιση, έλα να κάνεις και να ράβεις βοήθεια την κατάσταση κτλ. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Γιατί αν κάτσω να χάσω, θα πούνε οι δραμηνοί, πήγες και έχασες και σκυλιδώνεται το όνομά σου. Άμα να μου πας και κερδίσεις, θα πούνε οι άλλοι, μας κέρδισες στην κουφάλα. Άρα είσαι μπρος γκρεμός και πίσω ρεύμα. Βεβαίως. Είναι ό,τι και να κάνεις. Το καλό που μπορείς να κάνεις είναι να τους κερδίσεις. Όπως πρέπει να πας να κερδίσεις τώρα, σαν Πατζιαράς, ας πούμε τον Πασεραϊκό, για να μην μπορεί να σου πει κανένα κουβέντα. Εγώ κύριε, δεν κάθομαι να χάσω. Το πισινό μου δεν το δίνω πουθενά. Λοιπόν. Αν με κερδίσεις, πάρε με αγωνιστικά. Μιας και μιλάς για Σέρες, ναι. Να πω ότι ο Γεωργιάδης από τη Σέρες και η εταιρεία Εβίλ προσφέρουν το νέο ηλιακό θερμοσύμφωνα Optimus All 150 λίτρων μόνο με 600 ευρώ. Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνεται και έργασε τοποθέτηση σε πλάκα με ένα τηλεφώνημα στο 2321-037479. Επειδή τα κάναμε λίγο αχταρμά. Ηρακλείδες. Όχι. Έμαθες. Άκουγα ένα μετάδοση. Έμαθες. Δεν έμαθα. Για λέγε τώρα που με έλεγες δεφορμέ και. Τι δεφορμέ γίνεται. Ότι είναι δεφορμέ ο Ηρακλής και σου έλεγα. Έπεσε ένα μήνα ταπεσμένο. Εντάξει. Τι εντάξει. Τι πιο λογικό. Το πιο φυσιολογικό πράγμα του κόσμου. Μια ομάδα που με έλεγες δεν μπορεί να πηγαίνει τόσο φωτοβολίκα. Σου λέω και εμένα μανιτσική γιατί κάποια στιγμή θα κάνει. Και όταν μετά από διαπαιχνίδια σου λέω η κοιλιά τη είναι. Στο κατάλληλο σημείο. Πολύ ωραία. Τι θες να μου πεις τώρα, τι. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Βγάζει τέτοια σοβαρότητα αυτή η ομάδα. Mm. Πραγματικά σε όλα τα επίπεδα. Που λέω εντάξει, πραγματικά επιτέλους μετά από χρόνια πας και χαίρεσαι να τη βλέπεις. Αλλά θέλω να πω δύο κουβέντες γιατί πραγματικά είμαι. Παρότι τον εκτιμώ. Εσύ το έβλεπες εδώ, άκουγα. Τον εκτιμώ σαν δικηγόρο. Με εκνευρίζει σε κάποια πράγματα και το λέω. Τον εκτιμάς δικηγόρο. Τον Αλέξη τον Κούγια. Γιατί τον εκτιμάς σαν δικηγόρο. Γιατί ρε φίλε η δουλειά του τα λέει όλα. Αυτά που έχει πετύχει. Έχει κάνει πόσες χιλιάδες δίκες και το 90% έχει κερδίσει. Τι θα τον πω, ότι δεν είναι καλός δικηγόρος. Είναι ανόητο. Δεν μπορώ όμως να ακούω πράγματα τα οποία είναι τρομερά. Τι είπε δηλαδή. Τάφανε είπε το διαιτητή. Άδικο έχει.
Θα σου πω τι γίνεται. Το πέναλτι είναι πέναλτι. 100%. Πες ότι είναι πέναλτι. Το είδες. Δεν είδα το μάτι, δεν τη φάση. Είναι πέναλτι. Δεν είναι. Πες ότι είναι, ναι, ρωτάω. Εσύ τι λες. Ακούγες. Ναι, καλή διαιτησία δηλαδή. Όχι. Α, τι όχι. Θα σου πω ακριβώς τη φάση. Τι ωραία είσαι. Ποιον ευνόησε. Ποιον ευνόησε. Μάλιστα. Κανέναν. Κανέναν. Άρα έχει άδικο. Την Παναχαϊκή μάλλον ευνόησε. Α, την ευνόησε. Ναι. Τη σταματάω να μιλάω. Θα σου πω γιατί. Ναι. Πρώτο πέναλτι το δίνει. Ναι. Το παίρνει πίσω ενώ είναι πέναλτι. Μάλιστα. Δεύτερο πέναλτι το δίνει. Ναι. Και δεν αποβάλλει τον τερματοφύλακα γιατί είναι σε προφανή θέση για γκολ. Ναι. Οπότε. Καπάκι. Έχει κάνει τις δύο βλακίες πριν. Βγαίνει ο σέντερ φορ της Παναχαϊκής. Το να ανατρέπει ο Χουάντερσον στην περιοχή είναι αποβολή που δεν τη δίνει. Σου λέω ότι ακριβώς έγινε. Και στην επόμενη φάση, δεύτερη κίτρινη, κάνει τάκλινγκ το δεξί μπακ. Πού καταλήγουμε, ρε, μας βιάζει. Με λες ποιον ευρώησε. Τι Παναχαϊκή. Παναχαϊκή. Δεν το έκανε όμως για να δείξει. Ωραία, τι, γιατί το βρήκε. Ήταν λίγο. Τι έκανε ο Κούγιας, δηλαδή, τι είπε. Φώναζε, λέει, ανύπαρκτα τα πέναλτι, δεν υπάρχουν. Και λοιπόν, πλάκα μας κάνει. Λίγες φορές. Τι κάνει ο Αλέξης. Πλάκα μας κάνει. Τη δουλειά του κάνει. 40 χρόνια τι κάνουμε εμείς στη Θεσσαλονίκη. Βρε τη δουλειά του κάνει. Όχι να μου πεις και ευνοήθηκε ο Ρακλής, ρε φίλε. Έλα ρε κόκκινο. Όχι να μου πεις και ευνοήθηκε. Και τι έγινε. Ρε τώρα τους μιλάμε σοβαρά. Δεν το είδες το παιχνίδι. Σου λέω δεν ευνοήθηκε. Ωραία και τι να κάνουμε τώρα με τον Κούγια. Καλά, σταματά την κουβέντα. Όταν δεν σ' αρέσει κάτι. Τι έγινε με τον Κούγια δηλαδή. Ρε φίλε, αυτό αγγίζει τα όρια της γραφικότητας. Δεν μπορεί τώρα να φωνάζει γι' αυτό. Εσύ έλεγες θα ανεβώ, θα κάνω. Θα από αυτό και εσύ μου λέγε. Πρόσεχε τον Κούγια με την Παναχαϊκή. Θα ανέβουνε. Και σου λέω, ποια Παναχαϊκή, ρε φίλε, πλάκα μου κάνει. Την ήξερε καλά. Όχι. Μάλιστα. Τότε πώ θα έλεγε. Ότι. Εσύ πώ το έλεγε. Εσύ πώ το έλεγε. Άντε, εγώ δεν την ήξερα και έλεγα βλακίε. Εσύ που έλεγε ότι θα φοβάσαι. Πώ που βασιζόσουνα. Τι που βασιζόμουν. Πού βασιζόσουνα και μου έλεγε για τον Κούγια την Παναχαϊκή. Θα γίνουν πιο δυνατά playoff. Αυτό βασιζόμουν. Ρε, από την αρχή του πρωταθλήματο. Και εσύ και όλοι κάποιοι λιμοκοντόροι βγαίναν εδώ και λέγανε ξέχνα το. Ανεβαίνει η ομάδα του Κούγια. Πού είστε ρε μάγκες, για πέστε μου. Πού είναι η ομάδα του Κούγια. Πού είναι η ομάδα. Είδες καμιά ομάδα να είναι να την πιει στο ποτήρι. Χάρμα οφθαλμών. Να παίζει καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Ποια ομάδα είναι χάρμα οφθαλμών. Ο Ηρακλής. Χάρμα οφθαλμών είναι. Χάρμα οφθαλμών είναι. Πραγματικά. Η πιο σοβαρή. Δεν λέω ότι καμιά υπέρ ομάδα. Η πιο σοβαρή ομάδα. Η πιο μεσδομένη ομάδα. Μπράβο και στον προπονητή και στους παίκτες, μπράβο και στη διοίκηση όλου. Μπράβο. Είναι σοβαρή. Στη διοίκηση κάτσε να δούμε. Πάρει την αδειοδότηση. Κάτσε να δούμε. Να σε ρωτήσω κάτι. Να με ρωτήσει. Γιατί το έχω σκεφτεί. Και δεν το έχω κουβεντιάσει με κανένα. Δεν την παίρνει. Ναι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να μάθουμε για ποιο λόγο δεν την παίρνει. Από τη στιγμή που αν δεν την πάρει, δεν ευθύνεται, μπορεί να τη χρεώσει. Βέβαια. Αν δεν την πάρει, ακούγεσαι. Σε ποιανού χέρια ήταν. Αν έχει να κάνει με την προηγούμενη διοίκηση κάποια αμαρτία που δεν παίρνετε και δεν διορθώνεται άμεσα. Όταν παίρνει μια ομάδα, παίρνει και την αμαρτία τη. Δεν μπορεί να το χρεώσει όμως. Άμα είναι κάτι που δεν διορθώνεται. Γιατί, ποιο δεν διορθώνεται. Με τα λεφτά όλα διορθώνονται. Άμα δεν πάρει, είναι θέμα. Επειδή με έχουν διαβεβαιώσει. Ποιο διόρθωσε από τον Παπαθαρασάκη τον έχετε στο απειρόβλητο. Ποιο τον έχει στο απειρόβλητο. Άντε, μπράβο. Φίλες. Επειδή με έχουν διαβεβαιώσει δεν πρόκειται να υπάρξει πρόβλημα, δεν μπαίνουν στη διαδικασία. Α βγει το αποτέλεσμα και συζητάμε. Αφού σε διαβεβαιώσανε, τότε λοιπόν, δεν έχει ένα πρόβλημα. Δεν είμαι εκεί, ούτε εγώ κάνω φακέλους. Με διαβεβαιώνουν. Και λοιπόν, όπως μου λένε ότι θα είναι όλα καλά, έτσι μπορεί να μην είναι. Λοιπόν, να όπως σε διαβεβαίωσαν ότι θα κερδίσει ο Πασεραϊκός. Δεν με διαβεβαίωσε κανένας. Από μόνος του το είπε. Ξέρω ότι το Αγιονέρι είναι κίτρινο. Τι είναι το Αγιονέρι? Το Αγιονέρι είναι κυτρινόμαυρο. Τη χρυσή έχει βγάλει, τι είναι κίτρινο. Άκουσε. Ξέρω ότι ο πρόεδρος είναι αριανάκι άρρωστο. Τον είδα χθες. Αφού δεν πήγες. Όχι, τον είδα χθες ήταν. Το μάτι το είδα, μυστερόχρονιες. Στο ίντερνετ. Τον είδα. Είδες ότι ο Πανσεραϊκός κυτρινίστηκε ολόκληρος. Τι έκανε. Έκλανε παίξη του Πανσεραϊκού και το κίτρινη κάρτα. Το είδες αυτό. Ναι, καλώνει ο Καλαϊτζίδης και για το διαιτητή. Εσύ το είδες ότι ο διαιτητής. Καλώνει ο Αγιονέρι. Γιατί σε έπαιζε κόντρα το Αγιονέρι, για πες μου. Γιατί να το παίξει κόντρα το Αγιονέρι, αφού θα έκανε το Αγιονέρι, γιατί να το παίξει κόντρα. Μην μιλάς με σιγουριά. Κόκκινε. Άκου τους λέω. Κόκκινε, μην κάνεις τον πόνερο. Δεν κάνω τον πόνερο. Μην μιλάς με σιγουριά. Το μάτς ήταν εντάξει. Όρκο μην παίρνεις. Τέλειωσε. Δεν σου καθόπτω. Τα Αγιονέρι είναι κίτρινο, αυτές τις βλακίες καθόταν τα λέγανε Κυριανοί. Και πήγανε και κάνανε να πούμε Άρης Καβάλα 1-0. Πανηγυρίζανε σαν τρελή που βγήκανε δεύτερη. Αυτό το πράγμα να το κάνεις βίντεο σε παοξίδικο site ή σε ηρακλήδικο site και να πεις από κάτω. Σας δίνω ιδέες. Έχει τελειώσει το μάτσο στο Αγιονέρι 0-1 υπέρ του Πανσεραϊκού. 10 λεπτά ακόμα παίζεται το παιχνίδι του Χαριλάου. Το άλλο το ταγάρι ο Κάνουλας. Κανούλα δηλαδή. Με ο Κανούλας το ταγάρι. Από ένα μέτρο πετάει την μπάλα να μου με out. Το ταγάρι που ο Μητόσεβιτς. Άγιος. Απενοχοποιήθηκε να πούμε. Χάνει το ταγάρι στο 0-0 να πούμε το γκολ. Ο Επανομήτης.
τελειώνει να πούμε η ιστορία, βάζει ο Άρης το 89 γκολ. Και λες ότι τώρα αυτοί θα είναι με τα μούτρα κάτω, γιατί έχουν μάθει τι γίνεται στο μάτς. Και βλέπεις ένα πανηγυρισμό, βλέπεις να μπαίνουν μέσα να πούμε οι staff, με η φόρη αναπληρωματική, να αγκαλιάζουν τον άλλο κεφαλοκλείδωμα, να πέφτουν κάτω, να φωνάζουν για να μας γκάλ στο ραδιόφωνο. Καλά και να λες, καλά κάνει. Και να λες αυτοί, ή πανηγυρίζουν τη δεύτερη θέση, που θα πάνε στα παράδειγμα τα τρίκαλα, ή είναι ηλίθιοι. Ένα από τα δύο. Για ηλίθιους, εγώ δεν νομίζω ότι είναι ηλίθιοι. Άρα ο Άρης της Γάμα Εθνικής χθες στο 90, που πετυχαίνει τον γκολ, πανηγυρίζει την κατάκτηση της δεύτερης θέσης με κουλουτούμπες. Εγώ δεν εισπράττω. Εσύ μην εισπράττεις και μην παραδίδεις. Εγώ αυτό είδα. Εσύ μην τα εισπράττεις. Εγώ το μάτς το είδα και είδα και τον πανηγυρισμό. Και λέω, πού σε κατάντησαν ρε φουκαρά Άρη, πού σε κατάντησαν ρε φουκαρά καημένε Άρη, να βάζεις γκολ που σε βγάζει δεύτερο στο πρωτάθλημα και πανηγυρίζεις την επιλαχούσα θέση. Εσύ πες μας ότι μην τα εισπράττεις αυτά. Εσύ εισέπρατε, ξέρω εγώ, τον αέρα, ξέρω εγώ, τη πόλη, αν είναι καυσαέριο. Εσύ μην τα εισπράττεις αυτά. Εμένα δεν με νοιάζει αν έγινε τραμπούκος Άρης Καβάλα. Δηλαδή, όταν γίνεται στην Τούμπα τραμπούκο, βγαίνουν ο Μπούσο και λέει για τον τραμπούκο που έγινε στην Τούμπα, την κάνουν μούχτη εκεί τον τραμπούκο. Έγινε τραμπούκο. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, ρε. Τον τραμπούκο 10 χρόνια στην Τούμπα με του Γκαρσίε και τι διετησίε 80-20 ρε Μπούσο, δεν τι είδε. Δεν τι είδε, ε. Είδε του Άρη τον τραμπούκο. Εμένα λοιπόν δεν με νοιάζει του Άρη ο τραμπούκο. Εμένα με νοιάζει ότι βάζει γκολ σε 90 βρε φουκαράρι, βρε αρχιφουκαράρι και κάνει κουλουτούμπε. Που βάζετε γκολ και βγαίνετε δεύτερη στη Γάμα Εθνική. Αυτή είναι η κατάντια σας. Τα άλλα πες τα εσύ, μην τα εισπράτησες. Μαζί μας είναι τα ελαστικά Hankook, μία από τις κορυφαίες εταιρείες ελαστικών στον κόσμο. Προσφέρουν μοναδικές και εντυπωσιακές επιδόσεις, καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε οδηγού, ασφάλεια, κράτημα, άνεση και οικονομία. Με αντιπρόσωπο για τη Βόρεια Ελλάδα, την ελαστικοεμπορική ΑΕ. Τσακίσου και έλα μέσα, γιατί σε λίγο επαναρχόμαστε και πάλι στον αέρα. Αν θέλετε να μιλάτε πολύ πληρώνοντας λίγα, Holdable Play από την Ελλάδα Online με 23 ευρώ το μήνα έχετε απεριόριστες αστικές και υπεραστικές κλήσεις. 300 λεπτά προς κινητά και έως 24 Mbps περισσότερα στο www.hold.gr, σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο 13844 και για όσοι είναι συνδρομητές Vodafone όχι 23, 18 ευρώ το μήνα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, 9.55 και ενώ τα μηνύματα στο 54.3.40. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες Μετρόπολης 95,5 με λαδινικούς. Πες το γιατί δυστυχώς θα πρέπει να κάνουμε μετάφραση στα ελληνικά. Με παίρνει ένας φίλος Μαριανός, πρώην μάνατζερ, και μου λέει: μα είπες ηλίθιος στους Αριανούς. Του λέω: αυτό κατάλαβες. Λέει: ναι, και τότε είσαι ηλίθιος, του λέω εσύ. Λέει: μα, λέω τι μα. Είπα το εξής: τελειώνει το παιχνίδι στο Πανσεραϊκό. Άντα το ξαναπώ, το καταλάβετε. Κερδίζει μέσα στο Γενέρο ο Πανσεραϊκός 1-0. Βγαίνει πρώτος ο Πανσεραϊκός, εσένα ρωτά. Βγαίνει πρώτος, παίρνει το πρωτάθλημα. Όπως δείχνουν τα πράγματα. Τι όπως δείχνουν τα πράγματα. Ναι, μαθηματικά δεν έχει τελειώσει. Ναι, πανηγυρίζουν λοιπόν. Βάζει γκολ ο Άρης. Ναι. Μετά από 10 λεπτά, γκολ που τον βάζει στη δεύτερη θέση πάνω από την Καβάλα. Και του κρατάει ζωντανού στο αν θα ανεβαίνει. Τελείωσε, ρε, έχασε. Απλά εσύ. Απλά εσύ θεωρείς ότι επειδή παίζει την έδρα του. Τελείωσε. 99,9%. Τελείωσε. Ποια δράμα τώρα. Ποια δράμα τώρα βγάζει το Χατζή Ελευθερίου και πράσινα άλογα τώρα. Ποια δράμα. Θα χάσει μόλις στρίψει την πρώτη στροφή. Ποια δράμα. Άλλο λέω εγώ. Για ποιο λόγο πανηγυρίζω εγώ Αριανός στο γκολ μου στο 90 με τόση θέρμη. Είμαι χαζός, ηλίθιος, πες μου όπως θες. Ή το πιο λογικό. Αυτό το λέω για να καταλάβει το βόδι που με πήρε τηλέφωνο. Είναι ότι εγώ πανηγυρίζω γιατί θα βγω δεύτερος και θα πάω στα play, πώς τα λένε, στα μπαράζ, ναι, με τα Τρίκαλα ή τον Καραϊσκάκη Άρτας. Δεν έχω άλλο, τρίτη εκδοχή δεν υπάρχει. Εσύ μπορείς να μου πεις ένας Αριανός γιατί να πανηγύρισε φανερά τον γκολ με την Καβάλα. Μπορείς να μου εξηγήσεις. Εσύ βάζεις πολύ ψηλά τον πύχη. Άντε, και κάποιοι πάει. Δεν μπορούν να το καταλάβουν. Ποιο πύχη βάζω και πύχα ρε, ελληνικά σε μιλάω. Ρε, ξανά θα το πω. Λιδωρείς αυτό που λέω. Δεν τη λιδωρώ ρε, σου λέω. Βάζω γκολ. Βάζεις ψηλά τον πύχη. Γιατί ο Άρης είναι για ψηλά. Και λες, δεν μπορεί να πανηγυρίζεις τον γκολ με την Καβάλα. Γιατί είναι σαν να πανηγυρίζεις που παίρνεις τη δεύτερη θέση. Ιδεάλλως γιατί να το πανηγυρίσεις. Χαζός είσαι. Αυτό λέω. Χαζός δεν είσαι. Ηλίθιος δεν είσαι. Βλάκας δεν είσαι. Άρα μην προβληματίζεις. Άρα λοιπόν πανηγυρίζεις. Πανηγυρίζεις τον γκολ της δεύτερης θέσης.
μπαίνουν και αυτή την εικόνα που είδα. Παιδάκια. Δηλαδή, παιδάκια. Παιδάκια. Πρέπει μην με κάνει νόημα, ρε. Σταμάτα με κάνετε παιδάκια. Νόημα. Σε αυτή την πόλη, να με κάνετε νόημα, εμένα, ρε. Με κάνει νόημα και με σκουντά εμένα εδώ δίπλα. Πότε σκούντιξα. Τώρα με κάνει νόημα. Άμα σκουντίξω, θα φύγει έξω. Ρε, ακούσε, λέω. Με κάνει νόημα, λέει, ναι. Μπαίνει το γκολ και μπαίνουν μέσα από τον πάγκο του Άρη και πανηγυρίζουν, θα ρίξει και πήρε το πρωτάθλημα. Αυτό είναι μια εικόνα που στο μυαλό το δικό μου μένει μια μικρή ομάδα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν με νοιάζει κανένα τραμπούκο στον Κάνουλα. Όταν πας στο Χαριλάο, τραμπούκα θα σε κάνουν. Και εσύ αν πας στην Καβάλα, τραμπούκα θα σε κάνουν. Και στην Τούπα, τραμπούκα θα σε κάνουν. Βγαίνει τώρα ο Κάνουλας και κλαίγεται, κάνα το γιο μου και τα λοιπά. Άσε μας ρε Κάνουλα να πούμε. Κάνα το γιο, ας έβαζε τον γκολ. Το ταγάρι από ένα μέτρο, να τελειώναμε. Τον κάνα και τον είπα και ο Καλαϊτζίδης έκανε, λέει. Τι έκανε ο Καλαϊτζίδης, με προπυλάκησε, λέει ο άλλος. Σου δώσε κανένα μπουνίδι. Ε, όχι, λέει, με έβρισε. Σόπαρε, ανιφαντάκι. Στο Δελασάλ πήγες εσύ. Στις Καλόγριες έβγαλε στο σχολείο, σε έκανε ο Καλαϊτζίδης. Σε προπυλάκησε ο Καλαϊτζίδης. Και βγαίνει και λέει ο άλλος, δεν μπορώ να μιλήσω, λέει το γιο μου, το παιδί μου. Άμα ρε τα παιδιά σας θέλετε να πούμε να τα στείλετε, πάτε τα μπαλέτο. Μην τα στέλνετε, μην τα στέλνετε στην μπάλα ρε Κάνουλα τα παιδιά σας. Μην τα στέλνετε στην μπάλα όταν πάτε εκτός έδρας. Το παιδί μου λέει το βρίσανε. Ε πάντως στο Δελασάλ εσύ, αλλά μην το βρίσουν. Πάντως στον Άγιο Θεράποντα. Πάντως στον Άγιο Θεράποντα βρίζουνε. Πάντως να πούμε στο κολέγιο το Ανατόλια. Πάντως στη Μισηχρόνη ρε φίλε. Να μας τρελάνεις. Το παιδί μου λέει. Ναι, το βρήσαν, λέει, το προπυλακίσαν. Σόπα, μωρέ. Σκίσκι κοιλώντα την Καβάλα. Κάτσατε εκεί πέρα σαν τις κότες 0-1 με τον Πασεραϊκό. Ναι, και σε πείραξε ο προπυλακισμός. Και άλλοι πανηγυρίζουν, θα ρίξει και βάλαν γκολ τη Ρεάλ Μαδρίτης που βγήκαν δεύτεροι. Να μην τα πω, ρε Βλαχόπουλε. Με παίρνει τηλέφωνο εκτός αέρα. Να μην τα πω εκεί που κάθεσαι και πίνετε καφέ και ούζα. Να μην τα πω, ρε Βλαχόπουλε, μάνατζε, παλιέ. Να μην τα πω. Άντε μπράβο. Πανηγυρίζει τον κόλ με την Καβάλα, ρε. Θες να μιλήσω. Την ώρα που έχει κάνει όλο το 0-1 να μπιζέ ιστορίες κόλπα. Έχω μια σοβαρή απορία. Τι σοβαρή να έχει εσύ απορία, μωρέ. Σοβαρή απορία. Εγώ βάζω στίγμα, δεν μπορώ να μου τη λύσει. Τι πες? Δεν μπορώ να μου τη λύσει. Να σου λύσω εγώ απορία. Ναι, εγώ λέω. Σε βάζω στοίχημα του καφέδες μια εβδομάδα ότι δεν μπορεί να μου του λύσει. Ξοδεύτηκε. Την απορία αυτή δεν μπορεί να μου τη λύσει. Τι να σε πω. Δεν είναι για το στοίχημα, ρε. Δεν μπορεί να μου τη λύσει. Αποκλείεται να έχει απάντηση. Ποιο? Εγώ λέω ότι χθες έγινε ένα παιχνίδι που άμα σε ρωτήσω πόσο ήρθε δεν ξέρει. Ξέρω, το 3-3 μα πει δεν κρύε. Ποιο 3-3? Το όφι Κέρκυρα. Το όφι. Δεν υπάρχει 3-3. Ποιο κέρδισε? Τι ποιο κέρδισε? Είναι και η μία ομάδα που μετέχει. Πρέπει να υπάρχει αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει 3-3 πλέον. Δεν υπάρχει 3-3. Δεν υπάρχει. Πόσο έληξε? Σοβαρά. Σοβαρά μιλάω. Και τι? Πες μου, τι γίνεται? Τύπου μηδενισμό και οι δύο. Δεν έγινε τίποτα. Χάσαν και οι δύο. Εσύ, όταν παίζει ο ένας. Και όταν παίζει ο άλλος, λέει 0-3-0-3. Ή 3-0. Τώρα 3-3. Δεν υπάρχει 3-3. Τι γίνεται τώρα? Μεγάλο αυτό. Όλα τα είχαμε δει. Φτάσαμε να το δούμε και αυτό. Να παίζουν δύο ομάδες. Οι οποίες δεν παίξαν ποτέ γιατί δεν μπορούσαν να παίξουν. Ψάξει τι λέει ο κανονισμός. Ενώ βλέπεις ότι η Πάρμα στην Ιταλία πληρώσαν όλες οι ομάδες 5 εκατομμύρια ευρώ από την κεντρική διαχείριση να παίξει. Μόνο η Σασουόλο που κεγότανε φώναζε να μην τότε. Ποια Σασουόλο, άσε με τώρα. Άκουρε να μαθαίνεις, βρε. Και χτες πήγε η Νάπολη και έφερε 2-2. Έχουν κάνει άλλοι γκέλες με την Πάρμα. Αυτή είναι η διαφορά πρωταθλήματος από πρωτάθλημα. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, να πω ότι ο Γεωργιάδης από τις Σέρες και η εταιρεία Βρυλ προσφέρουν το νέο ηλεκτρόδερμο σύμφωνα Optimus All 150 λίτρων μόνο με 600 ευρώ. Στα 600 ευρώ σου επαντλάνε και η εργασία τοποθέτησε πλάκα με ένα τηλεφώνημα στο 2321-0-37-479. Βάλ' τον γκολ εκεί κάτω 0-1 στο 78 και πήρα στη δεύτερη θέση. Τι με προπονητή. Διαβάζω μηνύματα και συνεχίζω. Με κάνανε ο Καλαϊτζίδης. Τι άσε κάνω ο Καλαϊτζίδης μόνο τώρα. Έχεις δει τραμπούκο εσύ στη ζωή σου? Έχεις πάει να πούμε να παίξεις στους κανίβαλους εκεί που ήταν διόδια, στα Μάλγαρα, που ο πολιτισμός εκεί πήγε το 2080 μετά Χριστόν. Έχεις παίξει στα Μάλγαρα, στα Κίμινα έχεις πάει να παίξεις, να δεις τι σημαίνει προπυλακισμό. Να δεις σημαίνει Κίμινο. Έχεις πάει στα Βασιλικά, παίρνουν οι καράβλαχοι με τα τρακτέρ μέσα, διακόπτει το παιχνίδι. Και με τη σφύρα από πάνω. Έχεις πάει να παίξεις στο Χρυσό. Που βαρούσε και ο παπάς του χωριού με την κλίτσα. Και την καμπάνω. Τρελαθήκατε, ρε. Τι προπυλακισμοί, ρε. Πλάκα κάνετε. Να βουκάρουνε μέσα με τα τρακτέρ. Και βγαίνει ένας αλιφαντάκης
Το χάρη τον παπά που είπε θα κερδίσει αριστερή καβάλα, τον κάνατε, τον τιμωρήσατε. Δεν έπαιξε. Δεν έπαιξε. Τιμωρήσατε. Α, το τιμωρήσατε. Κάνε τα μούτρα από κρέα. Δεν σε ακούσαμε να χλεβάζει Ηρακλή και κόσμο του όταν ανέβηκαν β' με πολιτική αφόρηση. Πάνε στα πανηγύρια των Σερών. Ο Άρης τα ανέβει όπως και να έχει. Λέει 7,79. Εμείς τι θέλουμε να πει, να μην ανέβει ο Άρης. Να ρωτήσω κάτι, 7,79. Το ότι πήγε χτες το Αγιονέρι να δει το Εθνικό Αγιοναρίου, τι σημαίνει ότι πήγε να πανηγυρίσει για τις Σέρες? Εμείς κάνουμε μια δουλειά. Πρέπει να πάμε στο κήπεδο. Αν πρέπει να πάμε στο κήπεδο, τι σημαίνει ότι άμα θα πάει ο Φαλακρός θα πάει να πανηγυρίσει? Εσύ τι δεν θα δίνεις να είσαι μέσα σε αυτό το παιχνίδι? Να δεις πώς είναι. Είναι φιλικό, είναι ανδρικό. Πώς είναι? Πώς θα γίνει? Τι να πω, ρε. Υπάρχει απόσπασμα σε προηγούμενη εκπομπή σου, Γρηγόρη, που μιλούσες ότι μίλησε με κάποιους και ξέρεις το μάτι να σοχεί. Καλά, ο Γρηγόρης είναι γνωστός φαφαρόνος. Λέει. Μ' άκουσα να μιλάμε κανένα. Πώς? Τι κάνει? Έλεγες εδώ το μάτς είναι άσοχη. Άσοχη! Ναι. Μ' άκουσα να μιλάμε κανένα. Γιατί από μόνος τα βγάλεις? Είπα. Αριανή στη διοίκηση. Έχει πάρα πολλούς Αριανούς στο χωριό. Ναι, ναι. Βασίλη με στέλνει μηνύματα ότι είναι πιο πολύ Παοξίδες και Ρακλίδες. Είναι Αριανή εκεί. Ναι. Εντάξει. Λέω. Ναι, θα παίξουν για τον Άρη. Έτσι. Το είπες εσύ με το μυαλό σου. Μάλιστα. Κακό είναι, ρε. Θα κάνει τα αρσενικά από τα γκαβγάδα. Και εσύ έλεγε ότι θα φάει 3 γκολ από το ημίχρονο Πάοκ, ρε. Τι έκανε ο Πάοκ, ρε. Ξέρεις τι έκανε ο Πάοκ. 0-0. Ξέρεις τι έκανε ο Πάοκ. Ρε, εσύ, το προγνωστικό σου. Στα άλλα καλά. 6 σκόρ. Μάτζιο βγες, ρε. 6 σκόρ έπιασα, ρε βλάκα. 6 σκόρ έπιασα. Έχει πιάσει ποτέ 6 σκόρ στη ζωή σου? Σκόρ 6. Πληρώθηκες? Ναι, πληρώθηκα. Έχει παίξει 6 σκόρ. Έχει πιάσει 6 σκόρ. Αντί να πει πάρε και 10.000. Να βγει ο Μάντιο ο Γιώργο. Να βγει ο Μάντιο ο Γιώργο και να πει στον κόκκινο και στου άλλου που κάνουν. Γιατί δεν με έφερε μια ροζέ σαμπάνια να πλύνω τα πόδια μου? Για πε μου. Αν τεύρε πλατιπόδι που θε. Γιατί δεν με έφερε τώρα πλατιπόδι να πλύνω τα πόδια? Γιατί δεν με έφερε 10.000 να βγάλω το μεσημέρι μου σήμερα? Τι έκανε ο Πάο? Να ψάχνω 10.000 το μεσημέρι. Σταμάταρε ο Πάο. Αφού κονόμησε. Η τίμια αυτή ομάδα ο Πάο. Τίμια ομάδα. Ξέρει ότι το μάτς Πλατανιάς Ολυμπιακός θα λήξει 1-1. Ξέρει ότι εσύ το ήξερες? Δεν το έπαιξα, σου λέω σκορ. Σκορ. Το Μάτζιο βγες. Αν ακούει ο Μάτζιος να βγει. Βοήθα, Μάτζιο! Δεν ήξερες ότι το θα λήξει 1-1 στο αυτό? Είπα, χι, άχαστο. Άχαστο. Δεν ήξερα σκορ. Ναι. Άρα τι του λες? Βολεύονται και οι δύο. Άρα τι του λες στον Πανιόνιο, ρε. Πάρε ένα μπότο και σώσου. Αν κέρδιζε 4-0 ο τέτοιο, δηλαδή ανέβαζε άλλα. Στο το δοκάρι του Μάντζιο. Σου λέω τα πράγματα. Επειδή ξέρω πώς είναι, αν έβαζε το τρίτο κόλλο Μάντζιο. Ναι. Εκεί που πάει μπάρο στο δοκάρι. Ναι, ναι. Θα μπαινε κόλλο στην Ασμήνη. Εδώ σε φέρω. Τι θα μπαινε? Θα μπαινε κόλλο στην Ασμήνη. Γιατί μετά ήθελα να κούλ για σωθεί ο Λεβαδιακό. Όχι, είναι ελληνικά μιλάω. Και εγώ ελληνικά μιλάω. Λέω. Καλώ εγώ των πραγμάτων ο Πανιόνιο ήθελε ένα μπότο. Εντάξει. Αυτό έλεγα από την αρχή και βασιζόμουν. Τον πήρε. Βεβαίως. Συγχαρητήρια. Έκανε ο Πάοκ επανάσταση χθες. Εκτέθηκε σήμερα 3-0. Όπως σε δίνω συγχαρητήρια σε όσα βρίσκεις. Τι να πεις. Εγώ έπιασα 6 σκορ. Εδώ πανελληνίως. Πανελληνίως έχετε πιάσει 6 σκορ. Πανελληνίως. 6 σκορ. Έχετε πιάσει. Πανελληνίως. Ήρθες να μην σε αποθεώνω. Ποιοι είναι οι μεγαλύτερες χυματζίδες στον κόσμο? Να φύγω και να λέω ότι είσαι ο καλύτερος. Δεν ξέρω αν να φύγεις να μείνεις. Δεν με νοιάζει τα κάτω. Για ένα μάτς σου μιλάω. Για ένα μάτς δεν το πιάσα, ρε. Πίστευα ότι θα χάσει ο Πάο. Λοιπόν, ήρθε 0-0. Έγινε του Πανιωνίου ή δεν έγινε? 100%. Έχασε ο Πάοκ πόντους ή δεν έχασε? Βγήκε δεύτερος. Βγήκε δεύτερος. Πώς βγήκε δεύτερος? Τρίτος βγήκε. Πίσω του Παναθηναϊκού. Βγήκε τρίτος. Σε ένα πρωτάθλημα δύο ομάδων βγήκε τρίτος. Και τώρα με ρωτάς εσύ γιατί ο Πάοκ δεν χτύπησε το μάτς στο 0-0. Να βγει πρώτος. Και εσύ πιστεύεις ότι ο Πάοκ θέλει στα playoff να βγει πρώτος? Λέγε ρε. Ο Πάοκ στα playoff θέλει να βγει πρώτος? Δεν ξέρω. Τι να ξέρεις. Αρχίζω να προβληματίζω. Θα προβληματίζεσαι. Ναι. Προβληματίσου. Θέλω να πω ψέματα. Εσύ. 175. Εύκολα τα έχεις. Ζήτα μεγάλο χαρτζιλίκι, αγόρι μου, για να στέλνεις μήνυμα εδώ. Να ζητάς μεγάλο χαρτζιλίκι, εντάξει. Άιντε. Λοιπόν. Γιατί δεν διαβάζεις το μήνυμα του? Δεν το διαβάζω, δεν δίνω σημασία. Ναι, αλλά σου έδωσε ένα ευρώ. Και τι. Πώς έδωσε. Ας έρθει να δώσει κι άλλο ένα. Τι να δώσει? Να δώσει κι άλλο ένα. Έστειλε γιατί, μήνυμα. Γιατί εγώ λέω ότι τον πληρώνουν για να το στείλει το μήνυμα. Ποιος, εγώ τον πληρώσα. Άλλος τον πληρώνει. Άλλος τον πληρώνει. Ό,τι δεν σε συμφέρει τον πληρώνουν οι άλλοι. Η κριτική, ο φόβος της κριτικής είναι ο θάνατος του ταλέντου. Ο φόβος. Μαστάκης κάνει αερόστατα. Στο λέω. Ο φόβος της κριτικής αυτό είναι... κριτική. Ναι, ο φόβος της κριτικής. Εμένα χθες. Εμένα χθες μου βρίζαν τα σπίτια οι Αριανοί στην Europoan. Και λοιπόν. Και εγώ δεν τα πέριδα. Δεν τον έκλεινα όμως. Τους λέω κλείστε, μην τους ξαναβγάζετε γιατί βρίζουν. Βρίζαν, δεν κάνανε κριτική. Και βγαίνει ένας Αριανός 38 χρονών, λέει δεν θα βρίσω.
Λέω εμένα και να με βρει, βρίζε με λέω. Το κανάλι έχει πρόβλημα γιατί ακούει για το ύβρι. Δεν μιλάς. Περίμενε λίγο. Εγώ μπορώ να. Θε του λέω να μου κάνει. Περίμενε, ρε γάμο. Θε του λέω ρε αγόρι, Αριανέ, να με κάνει κριτική με επιχειρήματα. Μη βρει όμω, όχι για μένα. Εμένα το στομάχι μου από βρυσίδια και μπουνίδια είναι χορτάτο. Για το κανάλι το οποίο έχει πρόβλημα. Λέει ναι, θα κάνω κριτική. Και τον άφησε έκανε κριτική. Αυτό δεν έχει εσύ. Φοβάσαι την κριτική. Μπερδεύεσαι. Έχω καθόλου. Μπερδεύεσαι. Φοβάσαι την κριτική. Εντάξει. Επειδή είσαι ανόητο. Εγώ είμαι ανόητο χίλιες φορές. Αλλά εσύ την κριτική τη φοβάσαι. Έτσι. Εγώ είμαι ανόητο. Ωραία, πέτα λάσπη. Και όταν μπορώ να απαντήσω, απαντήσω. Απάντα. Λοιπόν. Διάβασε το μήνυμα και απάντησε. Όχι, δεν το διαβάζει. Όχι. Γιατί λέω ότι είναι στημένο. Άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ξέρει και όνομα και επίθετο. Εγώ δεν ξέρω καν ποιο είναι. Εγώ λέω ότι αυτό πήρε ένα ευρώ για να στείλει μήνυμα και έτσι το έστειλε. Εντάξει, τρελίτσα. Στο πρώτο ραδιόφωνο στην Ελλάδα να πουλήσει αλλού. Άμα θες να παραμείνει πρώτο, διάβαζε ναι. Τα μηνύματα της κριτικής. Όχι. Όχι. Είσαι κότα. Δεν είμαι υποχρεωμένος να διαβάζω. Κοτάρα είσαι. Δεν είμαι υποχρεωμένος. Είσαι κότα. Εντάξει. Αρκετά πληρώσαμε μηνύματα που διαβάζεις. Κότα είσαι. Με μηνύματα που διαβάζεις αρκετά πληρώσαμε. Πληρώσατε ποιοι. Ο σταθμός. Επιλούσε από την τσέπη σου τίποτα. Όλου επηρεάζει αυτό το πράγμα. Ναι. Και εγώ, αν κάνω μια βλακία, επηρεάζει του υπόλοιπου. Παιδιά, ο κόκκινο με το ραπτόπουλο δίπλα έχει μείον. Θε να κάνει μόνο σου εκπομπούλα του χρόνου. Τώρα τι είναι αυτό. Κουστάρι. Κάνουμε ξεχωριστά. Πάρει μια εκπομπή του Ηρακλή και εγώ μια δουλειά μου. Τώρα θε να κάνουμε λάθο. Θέλω εγώ μήπω επειδή. Όχι, εγώ δεν δήλωσα. Άρη, εσύ δεν δήλωσα ότι θέλω να κάνω εκπομπή για τον Ηρακλή. Ακούστε τώρα τα πόδια, σηκώθηκα χτυπήσει το κεφάλι. Ο κόκκινο έχει μείον στην τσέπη του από την παρουσία του ραπτόπουλου. Αυτό κατάλαβες. Ναι, θες να κάνεις μόνο σε κομπούλα, να δούμε τι θα πιάσεις. Και τι θα πιάσω εγώ. Θέλεις. Στον αέρα τα πούμε. Θέλεις. Δεν κατάλαβα. Κουστάρεις. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Η έπαρση είναι πολύ κακό. Άντε, μπράβο. Κοίτα την έπαρση και κοίτα την κριτική σου λίγο με τον κόσμο. Εγώ καβαλημένο καμάλι πολλά δεν ήμουν. Και σέρες και δράμα και ό,τι. Το κατάλαβε. Άντε, μπράβο. Κάτσε κάτω. Αυτό το πρόλογο τώρα δεν θα το πουλήσει. Άστε τώρα. Ή θα διαβάσει το μήνυμα και θα απαντήσει, ή δεν θα το διαβάσει το μήνυμα. Έτσι κάνει ο σωστό παρουσιαστή. Ή θα διαβάσει το μήνυμα. Είναι έτσι πιστεύω. Άσε να το ξέρω το γράμμα καλά. Άσε το γράμμα. Άσε το ξέρω καλά. Ή θα διαβάσει το μήνυμα. Και θα απαντήσει. Ναι. Ή δεν θα ασχοληθεί καθόλου. Ρε. Και θα τον πάρει. Έτσι, το... έτσι λέω εγώ. Ναι. Εγώ λέω ότι άνοιξε γραμμέ μετά ναι. Και πέσει. Προσέγγιση του Ραπτόπουλου είναι. Διαβάζω το μήνυμα και απαντώ. Ή δεν το διαβάζω καθόλου. Και όχι λέω 6-15. Εγώ αν ήμουν 7-15, 175 θα ερχόμουν στο σαν βρωμόξυλο και θα σε έκανα μπάουλο. Μπαούλο θα σε έκανα. Άντε μπράβο. Να έρθει. Θα τον πληρώσω όμως μετά. Τι θα τον πληρώσω. Όχι, αυτό που θα έρθει να κάνει το μάγκα. Θα τον πληρώσω. Εγώ λέω, αν είμαι ακροατής ναι. Και μου φερθεί έτσι παραγωγός, θα τον περιμένω απ' έξω για τον πλακό σου. Παούλο θα σε έκανα. Για το σπίτι μου, μίλησε. Ρε, άντε τώρα φύγει από εδώ. Άσε με καημένε. Οχ, δεν μιλάω μαζί σου. Δεν, γιατί μου τιμωρία με έβαλε εσύ. Δεν σε μιλάω, ρε. Μου κρατάς γυνάτη. Δεν σε μιλάω, μου κρατάς γυνάτη. Με εκνευρίζει αυτό που δεν δέχεσαι την κριτική. Εμένα μου βρήκαν τα σπίτια. Με έχουν πει ένα. Το καημένο του απάνω μου το βγάλανε. Με έχουν πει ένα σκασμό. Άντε, πράγμα. Μπράβο. Μου ρίξαν πινελίκι και τι να κάνω. Έχουν πει ένα σκασμό. Άντε, πράγμα. Μπράβο. Εσύ τι ραδιόφωνο να παίρνει. Απαιτώ τη στιαπού να τη μυρίζει. Απαιτώ τη στιαπού να τη μυρίζει. Ωραία. Είναι στιαπού. Ναι. Μην το διαβάζει το μήνυμα. Τον στέλνω το μήνυμα. Θα τον πάρει στο διάλειμμα. Τον στέλνω. Μου χαλά την αισθητική. Δεν παίρνω ποτέ. Δεν παίρνω ποτέ σε κανένα κόμμα. Έλα. Άντε. Έχουμε πιο σοβαρά άλλα πράγματα. Θέματα. Μπράβο. Άλλαξε το τροπάρι. Έχουμε πιο σοβαρά Χριστιανής. Άντε. Χριστιανέ. Δεν κατάλαβα. Λέγε. Εσύ τι είσαι. Έλα ρε παίξε μπάλα τώρα. Δίθεν. Στην ταυτότητά σου γράφει Χριστιανό. Δεν γράφει τίποτα. Στι καινούριε ταυτότητε δεν γράφουν. Είσαι και άγχη και αγράμμα. Δείξτε. Σπίτι την έχω. Γράφει θρήσκευμα. Άμα γράφει Χριστιανό Ορθόδοξο. Δεν γράφει. Ούτε Χριστιανό Ορθόδοξο, ούτε Χριστιανό Ανορθόδοξο γράφει. Τίποτα δεν γράφει. Ορθόδοξος... Οι καινούργιε ταυτότητε με τα λατινικά δεν γράφουν θρήσκευμα. Άντε μπράβο, πάμε παρακάτω. Δεν ξέρει κιόλα. Μάλιστα. Άντε. Τρία χρόνια πρέπει να περάσω κανονικά με τα φημί. Το ίδιο για να πάρει ο Ηρακλής φορολογική ενημερότητα. Τα γάρια λέει κόκκινα ραντόπουλη. Δεν το ξέρετε. Λε. Και η ΑΕΚ τι παίρνει κανονικά. Για την τριετία είναι το πρόβλημα. Άντε μπράβο. Και η ΑΕΚ πώ παίρνει. Ε. 9-29, εγώ να το δεκτώ αυτό που λες. Η ΑΕΚ πώς παίρνει. Είμαστε ωραίοι γιατί είμαστε κομωτινέοι. Πανθρακικά ρασωθήκαμε. Φαλακρέ, αυτό που σου είπανε ανυπόλυτος συναλλαγές του τον Άρη, ζουν στα βουνά χωρίς ράδιο, ίντερνετ, εφημερίδες. Ο Άρης Μεγάλος πληρώνει τους παίκτες κάθε 15 του μηνός. Τώρα, δεν είπε ότι ο Καλαϊτζίδης είναι ανυπόλυπτος. Μου είπαν το σωματείο επί 15 χρόνια είναι ανυπόλυπτο. Και δεν το έχουμε εμπιστοσύνη. Τώρα ο Καλαϊτζίδης σε ένα χρόνο δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει ή τι μπορεί να άλλαξει. Δεν μου είπαν για τον Καλαϊτζίδη, μου είπαν για τον Άρη. Αν μου έλεγαν για τον Καλαϊτζίδη, θα έλεγα για τον Καλαϊτζίδη. Δεν είχα πρόβλημα. Έχουμε καλησπέρα από τον Αλέκο από το Κοκκινόχωμα Καβάλας. Ποιο? Ο άλλος τώρα σου τη λέει. Ναι.
Για... Μην το διαβάζει, ρε κόκκινα, αφού μου τι λέει. Όχι, για το προγνωστικό. Ναι. Όχι, μην το διαβάζει, αφού κάνει κριτική. Γιατί εγώ, να δεν το είμαι, δικό... εγώ δεν είμαι σαν και εσένα. Γιατί να διαβάζει το δικό μου το μήνυμα. Εγώ δεν είμαι σαν και εσένα. Εγώ να το διαβάζω το δικό μου το μήνυμα. Εγώ να το διαβάζω. Εγώ να το διαβάζω. Όχι. Δεν είμαι στη. Αυτό δε. Όχι. Δεν είμαι στη μέρα, θα ψάξω. Θε να το διαβάσει. Το 030. Το 030, βλέπει να έχει τελικά μήνυμα. Λοιπόν. Αυτό είναι εδώ. Σε αυτό απάντησε ή σε άλλον. Και το έχω διαβάσει και το μήνυμα. Σε 175 απάντησε. Ωραία. Και στέλνει αυτό. Καταλαβαίνει ότι άλλα ακούν τα αυτιά μου και άλλα λέει γιά μου. Άστο. Πού κριτικάρει εμένα. Μην βιάζει. Πρέπει να το διαβάσει. Μπορώ να απαντήσω και να το διαβάσει μετά εσύ. Όχι, θα το διαβάσω και μετά θα απαντήσω. Ο καθένα έχει τακτική του. Ναι, εγώ έχω τη δική μου όμω. Για μένα λέει. Τι λέει. Πού σου το... είπα εγώ ότι κάνει λάθο την τακτική σου. Πού το παιδί. Εσύ με ποιο δικαίωμα ναι. Με βγάζει σε μένα λακαμά. Είσαι λάθο. Για το δικό στο μυαλουδάκι. Ναι. Ή θα μιλήσει. Δεν μπορεί. Άκου να δεις. Τώρα μιλάμε, εδώ δεν κρυφτήκαμε ποτέ. Ναι, μπράβο, για δεν πες. Μπορεί μετά από 28 ώρες στο ραδιόφωνο να μιλήσω ότι. Όχι, ξέρω πολύ καλά. 150 χρόνια να είσαι στο ραδιόφωνο. 1000 χρόνια να είσαι. Είσαι λάθος. Έχω το σκεπτικό μου, έχεις το σκεπτικό για σου. Για μένα είσαι λάθος. Εγώ σου απαγόρευσα να πεις το σκεπτικό. Άμα δεν θέλω να απαντήσω σε κάποιον που μου κάνει κριτική και φοβάμαι. Στην τακτική σου επεμβαίνω ποτέ. Παιδάκι μου, σου λέω εγώ τι κάνω. Στην τακτική σου επεμβαίνω. Εάν μου στείλει ένα μήνυμα. Στην τακτική σου επενέβησα ποτέ, ρωτάω. Όχι, να σου πω κάτι. Ο μπαμπάς όταν γεννήθηκε κερνούσε. Είσαι ανόητος τώρα. Κέρναγε αυτά το κόσμο. Και ο μπαμπάς σου για σένα τα βρήκε. Για μένα. Κέρναγε όχι, αυτά τα κάνω μηταράς για σένα. Ο μπαμπάς σου κερνούσε. Όχι. Καλά έκανε. Καλά έκανε. Καλά έκανε. Καλά έκανε. Καλά έκανε και δεν κερνούσε. Έκανα γιο, είπε ο άνθρωπος, ναι. Και ευτυχώς δεν κερνούσε. Ναι. Τσάπα θα πήγαιναν τα γλυκά. Άντε, άφια πέθανε. Κάνω κουβέντα μαζί σου. Τι λες τώρα στο Ραπτόπουλο για τα προγνωστικά και τα σκορ. Που έχει πιάσει. Βλαμμένα έχουμε δουλειά. Έχει πιάσει 6 στα 8. Εγώ μπορώ να του πω ότι θέλω. Εσύ δεν μπορεί να το πει ότι όταν έχει πιάσει 6 στα 8. Δεν μπαίνω καν στη λογική και διαβάζω το μήνυμά του. Σου τη λέει για το παιχνίδι που έχασε. Αλλά είσαι βλαμμένος, εξωγήινος. Ένα από τα 80 ήδη. Ένα από τα 80 ήδη βλαμμένων. Λέει και νούμερο με ποιον ασχολούμαι και 0-30. Δεν είμαι στημένος. Ρε, για σένα το ξέρω. Εσένα μιλάμε, ρε. Θα το ψάξω, λέει, αν κάνω λάθος και ας σου ζητήσω συγγνώμη. Αλλά είσαι λάθος που δεν μου το διαβάζεις. Ντροπή σου για αυτά που μου σέρνεις. Μόνο για σένα. Εσένα, επειδή είσαι ντόπρος και ξεκάθαρος και το διαβάζω και να με βρήσεις και σε γουστάρω. Άλλοι είναι οι αδερφοί. Λοιπόν, άιντε, μην με φέρνετε τώρα μέχρι εδώ. Ναι. Τώρα αυτόν δεν χρειάζεται να διαβάσω το μήνυμά του. Έχει πιάσει 6 στα 8 σκορ. Εγώ δικαιούμαι να σου τη λέω. Για να, να λέει για το 7ο, να είναι τόσο απαιτητικό. Και τόσο κακοπροαίρετο και να θέλει. Όχι, φίλε, αυτό λέγεται στιαπού. Αυτό λέγεται στιαπού. Άντε πάλι. Άσε να το πιστεύω εγώ όπως θέλω. Να, πάρε, να σου πω κάτι. Το χειρότερο απ' όλα είναι ο φανατισμός. Και σου λέω δεν υπάρχουν φανατικοί. Υπάρχουν φανατικοί. Είσαι φανατικός με τα πιστεύω σου. Λες ότι αυτό είναι φόβος κριτικής. Όχι, δεν είναι κριτική. Άσε να έχω τη δικιά μου σκέψη, αντίληψη, δεν σου είπα. Θεώρηση λέω, των πραγμάτων. Αν νομίζεις ότι δεν πρέπει να το απαντήσεις, μη του κάνεις διάλογο χωρίς να γιώσεις. Αυτό ήταν το. Δεν του κάνω το χατήρι. Έτσι το. Παίρνω το μήνυμα έτσι. Αυτό πιστεύεις εσύ, ρε Κώστα. Εγώ δεν θέλω να το περάσω έτσι. Αλλά δεν θέλω να δώσω και το όσο αξία νομίζεις. Εσύ το δώσεις μεγάλη τραγική. Για μένα. Εμένα οι μισές δουλειές δεν μ' αρέσουν. Οι μισές. Ή θα την κάνω τη δουλειά, ή θα την κάνω καθόλου. Θεωρείς ότι κάνω μισές δουλειές. Σε αυτό το κομμάτι, όχι σε άλλα δεν. Έχω θεώρηση πραγμάτων συγκεκριμένη και σου λέω δεν με αλλάζει από αυτό. Τι είσαι ρεφορία και θεώρηση έχει. Ρε δικιά μου θεώρηση έχω και σε αυτό το πράγμα. Δεν πρόκειται να του. Όπως σου λέω, δεν μιλάω για επεισόδια. Ό,τι και να γίνει. Δεν μ' άκουσε ποτέ να λέω ότι αυτοί είναι πιο μάγκες από τους άλλους. Εσύ τα λες. Σε κατηγόρησα ποτέ γιατί τα λες. Έχω άλλη αντίληψη. Συγγνώμη, σε κατηγόρησα ποτέ. Σου είπα του ευλαμμένου γιατί τα λες. Σου λέω δικαίωμά σου τα λες. Εσύ γιατί εμένα με κατηγορείς που δεν τα λέω. Σε ρωτάω κάτι, μπορώ να έχω ένα δικό μου τρόπο που θέλω να ζήσω, να αντιλαμβάνομαι και να εκφράζομαι. Πώς να μην κλείσουν αυτοί οι ουρητήρες μου, ρε φύστα ουρολόγια, με αυτό το βίσονα που έχω δίπλα. Σε ρωτάω κάτι. Μα γιατί απαιτείς. Με αυτό το σάολο μαζόρο. Το δικό με σου. Αυτό το, με αυτό το σάολο μαζόρο που έχω δίπλα. Γιατί το θέλω σου πρέπει να είναι και δικό μου. Θέλω. Σε ρωτάω κάτι, γιατί το θέλω σου πρέπει να είναι και δικό μου θέλω. Απλά θέλω, θέλω. Πάμε. Εντάξει, άντε. Θέλω. Άντε, καλά. Ναι. Λοιπόν, μαζί μα είναι η Χάνκου, κορυφαίο κατασκευαστή ελαστικών παγκοσμίω. Τρανή απόδειξη ποιότητας και αξιοπιστίας των προϊόντων της είναι ότι τα επιλέγουν κορυφαίοι κατασκευαστές για πρώτη τοποθέτηση οι Mercedes, η BMW, η Mini, η Audi, η Volkswagen, η Ford, η Opel και άλλες μεγάλες εταιρείες. Αντιπρόσωπο για τη Βόρεια Ελλάδα η ελαστικοεμπορική ΑΕ. Παρότι είσαι γνωστός εγκάθετος και το λέω σοβαρά, είναι το πιο ευφυές μήνυμα που έχει στείλει μακράν 180. Γιατί αν σε βρω θέλω να σε δείρω, αλλά αυτό είναι το πιο έξυπνο μήνυμα που έχει στείλει με διαφορά.
εδώ και όσα χρόνια στέλνει μηνύματα. Η μόνη κριτική που αντέχει, λέει ο Κόκκινος, ακούς, είναι η κριτική κουζίνα. Τώρα τι να πω, την μπεκιάζουμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Ήταν έξυπνο. Για το επίπεδό σου και για τον τρόπο που μιλάς συνήθως, ήταν πάρα πολύ πετυχημένο. Διάλειμμα και αμέσως μετά θα ανοίξουμε γραμμές. Ρε και να έτσι υποβροχή. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Λοιπόν, να πω ότι σαν σήμερα, όπως μου λέει ο φίλος μου ο Κώστας, κάτι το οποίο διέφυγε στις προσοχές μου, έχει φύγει ο Bob Marley, ο One Love, το Could You Be Love και χίλια δυο. Παίρνω λίγο τις γραμμές και να πω ότι και το Σάββατο επίσης, γιατί από τις θέσεις μου δεν αλλάζω ποτέ και δεν αποκλίνω ούτε στο ελάχιστο. Να πω ότι έγιναν πάρα πολλές εκδηλώσεις ανά την Ιφίλιο για τη συνθηκολόγηση των SS, των Γερμανών, με όλους, καθώς παραδέχτηκαν ότι χάσαν τον πόλεμο. Έχω μία απορία. Η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο έκανε εκδήλωση όχι γιατί συνθηκολόγησαν οι Ναζί και όπως γίνανε σε όλη την Ιφίλιο, έκανε εκδήλωση για την για την κάναβη. Συγγνώμη ρε παιδιά, κάντε όποτε θέλετε. Εκείνη τη μέρα πρέπει να γίνει. Ξέρω κι εγώ, εσύ που δηλώνεις αριστερός, την ημέρα που όλοι γιορτάζουν κατά του φασισμού, κάνεις διαμαρτυρία για την κάναβη. Αν εσάς σας κολλάει αυτό το πράγμα, εμένα προσωπικά δεν μου κολλάει. Να πω ότι αν θέλετε να μιλάτε πολύ, πληρώνοντας λέει Hot Double Play από την Ελλάς Online, με το σύστημα αυτό, σύστημα, με την επιλογή αυτή το Hot Double Play, όπου έχει τα περιόριστα αστικές και περαστικές κλήσεις με 300 ευρώ, με 300 λεπτά. Α, ωραία πάμε, με 300 ευρώ θα μας πάρουμε τις κλωσικές. Λοιπόν, μόνο με 23 ευρώ το μήνα. Αν είσαι συντομητής Vodafone, μόνο με 18 ευρώ το μήνα. Τα τρία εντάρια δεν χρειάζεται να τα πω, γίνεται ήδη ένα μακελιό στις γραμμές. Πάμε στον κόσμο να πει ό,τι τραβάει η ψυχούλα του, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ολλανδός εδώ, τι κάνουμε? Καλά. Έκλεισε και το ραδιόφωνο. Για την τεράστια ομάδα του Ηρακλή, τι να πούμε πάλι. Η πιο σοβαρή ομάδα στην Ελλάδα, με διαφορά. Η πιο σοβαρή ομάδα στην Ελλάδα, ακριβώς όπως το είπες. Η απάντηση λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο που προσπαθεί να ξεριζώσει 100 και κάτι χρόνια ιστορίας μιας ιστορικής ομάδας που είχε την ατυχία δυστυχώς να την αναλάβει αυτός ο γήπας και να την οδηγήσει εκεί που να είναι με τα γνωστά, θα πάρω, θα την πάω από εδώ, θα την πάω από εκεί, και επειδή δεν ξεχνάμε ότι οι οπαδοί της Παναχαϊκής είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους στο σκάνδαλο του Ηρακλή και τη στήριξή τους για, για τον άδικο υποβιβασμό, το ίδιο να κάνουμε και εμείς από πλευρά μας για τους ανθρώπους αυτούς, μπας και μπορέσουν να απαλλαγούν από ένα ανθρωπάκι, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω, okay. Ο οποίος δεν μπορεί να σεβαστεί ούτε μια συνέντευξη τύπου του αρχηγού του Ηρακλή, δεν μπορεί να τη σεβαστεί, μέχρι και εκεί πρέπει να δείξει το ποιόν του. Εντάξει, γι' αυτό και δεν τον σέβομαι και εγώ. Συν όλα τα προσβλητικά που είπε για τον Ηρακλή όλο το προηγούμενο διάστημα. Εντάξει. Και επειδή οι μάσκες έπεσαν σε όλα αυτά τα πράγματα, ένα έχω να δηλώσω. Κάτω τα χέρια από τον Ηρακλή, γιατί πλέον το θηρίο δαγκώνει. Αυτό να το ξέρουν όλοι και προς πάσα κατεύθυνση. Να είσαι καλά. Χαιρετώ. Παρακαλώ. Καλημέρα καλησπέρα στη Γαλάζια και βροχερή Θεσσαλονίκη. Γεια σας κύριε Μάνο. Καλησπέρα κύριε Κόκκινε. Στην τουαλέτα θα είναι ο κύριος Ραπτόπουλος. Τον απέλησα μετά το θράσος που είχε πριν. Το σκέφτηκα και είπα τέλος. Τον απέλησα κύριε. Λοιπόν, κύριε Κόκκινε, μην λέτε όχι, όχι. Όταν κάποιος άνθρωπος εκφράζεται όπως θέλει να εκφραστεί. Διότι προλίγου στον κύριο Μπούζο βγήκε ο Στίβ Κακέτσης και ήταν χύμαρος. Ναι, έχει όνομα. Μα και είναι επιχειρηματίας και επώνυμος επιχειρηματίας. Λοιπόν, δεν υπάρχει, ναι, αλλά αυτά που εσείς βγαίνετε,
Εσείς θα προσλήγω στα ακροατές, κύριε Μάνο. Εσείς βγαίνετε, παρακαλώ. Εσείς βγαίνετε με όνομα και επίθετο. Παρακαλώ. Να ολοκληρώσω πρώτα. Ναι. Λοιπόν, μην είπε κάτι κακό ή κάτι. Λοιπόν, ένας άνθρωπος έχει και προσπάθησε, γιατί δεν έκανε, προσπάθησε να κάνει άνω κάτω τον Ηρακλή. Κατά καιρούς έχει κάνει άνω κάτω το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η Κολοτούμπα διαδέχεται η μία την άλλη. Έτσι. Και όταν μια ομάδα για 90 λεπτά πρέπει να χάσει 18-0 και το παιχνίδι τελειώνει 2-0, έχει το θράσος να κάνει όλα αυτά που κάνει. Νομίζω ότι είναι πολύ λίγα αυτά που θα βγουν να πούν στη συνέχεια η Φιλαδί και ο Παρίς Ηρακλή. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Όταν τόσα χρόνια είσαι γυρολόγος πρόεδρος των ομάδων, θέλετε να ξεκινήσουμε να τις αναφέρουμε μία-μία, νομίζω δεν χρειάζεται. Επειδή τον, δηλαδή, επειδή τον εκτιμώ ως νομικό, δεν μ' αρέσουν αυτά που ακούω. Γιατί... Εμένα, κοιτάξτε κύριε, εμένα είναι 25 χρόνια. Για όνομα του Θεού. Δεν πάει να πει τίποτα. Το ότι στη ζωή είσαι πρώτος σε αυτό που κάνεις. Δεν είναι καλός παράγοντας. Σεβαστό και καλό. Δεν είναι καλός παράγοντας. Στη ζωή λοιπόν δεν μπορεί να είσαι παντού πρώτος, κύριε Κόκκινη. Αυτό μας δείχνει η ζωή μας. Καταλάβατε. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να είναι παντού και σε όλα πρώτος. Λοιπόν, το ξεπερνάμε αυτό. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην τρομερή ομάδα του Ηρακλή για ακόμα μια φορά. Στον προπονητή της, τον Σερ Νίκο Παπαδόπουλο, που όχι 2 χρόνια συμβόλαιο, αλλά 15 χρόνια να μείνει στον Ηρακλή, 20 και όσα γίνεται παραπάνω, αυτός ο τεράστιος ποδοσφαιριστής, που πραγματικά μετά από χρόνια έκανε όλο το Καφτατζόγλου να ανατριχιάσει με την παρουσία της ομάδος του, πραγματικά συγχαρητήρια στον κόσμο, σε αυτή τη φοβερή αυτόν μυθύρα 10 που δεν σταμάτησε μετά το τέλος του αγώνα και για μια μισή ώρα να φωνάζει. Καλή, για μάχα μπορώ να μην σου είπα, απαγορεύεται, απολύεσαι, τέλος. Μια ερώτηση. Τέλος, το βράδυ θα κάνουμε μόνο εκπομπή. Κύριε Κόκκινε, κύριε Κόκκινε, δεν είναι όλες οι ώρες, ειδήσεις και θα εκνευριστώ. Εμέ έχει φέρει μέχρι εδώ. Κύριε Ραπτόπουλε, παρακαλώ. Μια ερώτηση θέλω να κάνω σε εσένα και στον κύριο Κόκκινο. Αυτή η Γιαμάχα που κληρώθηκε, μπορούμε να ξέρουμε το όνομα του νικητή? Ποια Γιαμάχα? Δεν κλήρωνε η Παέρα Κλής μια Γιαμάχα? Και τι με ρωτάτε εμένα, εγώ τι στην Παέρα Κλής? Κόκκινο, δεν ξέρουμε το όνομα του νικητή, ποιος κέρδισε τη Γιαμάχα? 30 Μαΐου θα γίνει κλήρωση. 30 Μαΐου θα γίνει κλήρωση. Σαν το Χατζαβάτη, διαβάζει λες και διαβάζει μήνυμα. Δεν έχετε δει κανένα παιχνίδι τώρα, κύριε. Όλος τυχαίος. Όλος τυχαίος, ναι. Κάνετε κριτική. Με το μάτι, ούτε το δεξί, ούτε το αριστερό, δεν ξέρω ποιο μάτι. Με το μεσαίο μάτι, ναι. Λοιπόν, και εδώ έχουμε μια ομάδα που οργιάζει φέτος. Δεν μπορεί να το χωνέψει, κύριε Μάνο, δεν μπορεί να το χωνέψει. Βλέπω ότι μια ομάδα να οργιάζει. Την άλλη να παίρνει πρωταθλήματα κύπελα στο Βόλιο, να βγαίνει τρίτη τέλος πάντων στο πρωτάθλημα. Και οι άλλοι πανηγυρίζουν την κατάκτηση της δεύτερης θέσης, ρε. Κατάλαβες. Αυτό δεν μπορεί. Κύριε Ραπτόπουλε, να σας πω κάτι. Δηλαδή, εδώ αύριο θα πανηγυρίσει η πόλη. Ετοιμαστείτε. Θα έχετε τόσα πολλά. Με ενημερώνουν 7 Ιουνίου η κλήρωση, συγγνώμη. Όχι. Πάντα τον Ιούλιο, ναι. 7 Ιουνίου. Καβασάκι θα κληρώσει, αφού σκοτώνω, να πούμε. Ναι. Μάλιστα. Έγινε. Άστο να βρει. Καλέμε, μωρέ. Εντάξει, φτάνει. Επόμενη γραμμή. Τέλειωσε. Πάμε να κάνουμε. Καλημέρα, ναι. Γεια σας. Γεια σας, καλέ. Πολύ ώρα αφήνεται το Μάνο και μιλάει, ρε παιδιά. Δεν πειράζει. Είναι ωραίος όπως μου αρέσει να τον ακούω. Παοξής. Γνωστό. Να διαβάσω ένα μήνυμα ενός φίλου μου. Συνικαζή. Έλα ρε Λακαμά το βράδυ από το μαγαζί να σου δώσω ένα μπάφο μυαλοχαλαρωτικό. Να κατεβάσει τροφές γιατί βλέπω να σε σκάνε. Άντι Αριανή να πεις δεν τους κόβει. Αλλά ο κτινομοσχοβόδαρος δίπλα τόσα χρόνια δεν έμαθε τίποτα. Την αγάπη μου στο φίλο μου Κόκκινο το Μαγουλάτο. Τον αγαπάει, τον αγαπάει. Τον αγαπάει, τι τον κάνει. Όλοι οι ακροατές σας αγαπάμε και τους δύο. Βέβαια. Άκουμε τώρα. Εγώ έχω μια καλή προέσθεση ότι θα βγούμε πρώτοι στα play-off. Το έχω αυτό. Εσύ την έχεις. Ο Ιβάν την έχει. Θα δείξει.
Καλέ, θέλει να βγει πρώτος. Για θα είναι Κωστόφο. Θα δείξει, είπα. Την ίδια αίσθηση ο Ιβάν. Θα δείξει. Να πω τώρα κάτι για τον Άρη. Το τι καταγγελίες γίνανε σήμερα τα ραδιόφωνά σας, πιστεύω το πρωί να σώπα, μωρέ. Όταν πλακώναν οι παοξίδες εκεί δεν κάναμε καμία καταγγελία. Στον Άρη θα κάνουμε τώρα. Όχι, έλα τώρα, μωρέ τώρα. Ότι και οι ίδιοι λέει φουσκωτοί που ήταν στο παιχνίδι Άρη Σέρς ήταν και στο παιχνίδι τώρα πάνω στο Κιλκής. Με τα Σέρς οι ίδιοι. Με τους φουσκωτούς τα μας δεν παίρνονται. Με τα λεφτά παίρνονται. Ανώνυμες καταγγελίες δεν δεχόμαστε. Πάμε επόμενη γράμμη. Φουσκωτή. Ναι. Φουσκωτούς θα πάρει να δίνεις κανέναν. Ή να πάρεις λεφτά που σε αν θέλετε να αποσύρει το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα, 18133 αφήκω στα Δινίδη και κερδίζει μέχρι και 500 ευρώ ζεστά και μετρητά. Παρακαλώ. Παρακαλούμε, ναι. Ναι, εγώ μιλάω. Εσύ. Εσείς μιλάτε, ναι. Ναι, από Νέα Σμύρνη Πανιώνιος. Καλώς Πανιώνα. Συγχαρητήρια για την παραμονή. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Έλα. Τίποτα, αυτό, γι' αυτό πήρα. Χθες ήμουν και στο γήπεδο κιόλας. Πήρες και την Παρασκευή. Ναι, ναι, είχα πάρει και την Παρασκευή. Πολλοί κόσμος στο γήπεδο. Όλα ωραία, ήρθανε και οι παοκτζίδες, όλα ωραία. Μια χαρά όλα. Ωραία. Θα το έλεγες άμα ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος μεσοεπιθετικά. Είχε και απουσίες ο ΠΑΟΚ και όλα. Ο άλλος σε ρωτάει, δεν το άκουσες. Ξέρει τι κάνει. Κάνει πως δεν το άκουσε. Ναι, εντάξει, είχε και απουσίες και ο ΠΑΟΚ. Δεν μου λες. Αν έβαζε κανένα δίκολο εκεί μετά το 73 ο Λεβαδιακός. Ναι. Το ΠΑΟΚ που δεν έλεγες τίποτα. Θα τον άργησε τα γαλλικά στα ίσια τώρα, εσύ ο παδός. Ναι, κοίτα, καταρχήν δεν θα. Παντελονάτα μιλάμε. Θα τον άργησε τα γαλλικά. Μας... Τι είναι αδύνατο, ρεδοκάρι είχε στο 73. Θα γινόταν 3-0, θα άργησε μετά να υδρώνει το χεράκι σου. Θα άργησε τα πινελίκια. Τέλος καλό, όλα καλά. Γιατί άλλο να κρατάς αποτέλεσμα και άλλο να πρέπει να βάλεις γκολ. Το να κρατήσεις είναι πιο εύκολο σε εισαγωγικά από το να δημιουργήσεις. Πιο εύκολα καταστρέφεις παρά να δημιουργείς. Αυτό ισχύει σε όλα τα πράγματα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Ναι, πράγματι. Γι' αυτό σου λέω ότι. Τώρα υποθετικά μιλάμε, αλλά. Όπως ο διαιτητής σου έσπασε τα νεύρα με τις καθυστερήσεις. Ναι, με εκείνο το πέναλτι που δεν έδωσε, που, το καθαρό πέναλτι. Κοίταξε να δεις, να σου πω λίγο κάτι. Ναι. Δεν παίρνω όρκο ότι ήθελε να σε φάει. Αν ήθελε να σε φάει, θα έκανε πολλά. Πιστεύω ότι το πέναλτι μάλλον του διέφυγε. Ναι. Γιατί και στην επόμενη φάση μετά που δεν έδωσε ένα καθαρό φάουλ λίγο έξω από την περιοχή για να το καλύψει αυτό το που δεν το έδωσε πριν, γι' αυτό. Αυτό που λέμε, τη βλακεία πάνε να τη διορθώσουν με βλακεία. Ναι, ναι, πράγματι. Λοιπόν, μακάρι του χρόνου να είναι καλύτερα τα πράγματα για σένα, γιατί εντάξει, ξέρεις κάθε χρόνο να βγαίνει έτσι ψυχοκαλτικά έχει με το Πανιόνιο. Έχει γοητεία. Αρχίζει και κάποια στιγμή θα γίνει το η στραβή, δεν υπάρχει περίπτωση. Μία-δύο, πραγματικά, ναι. Έχει κοντεύει δεκαετία που είναι μία του κλέφτη, δύο του κλέφτη. Το κάνει δέκα του κλέφτη. Και να σου πω, ναι. Όταν ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, να έχουμε τρει-τέσσερι μπάλε, όχι μόνο όταν τελειώνει το παιχνίδι. Εντάξει, και πέντε θα έχουμε και παραπάνω. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πόσε μπάλε είχε μέσα. Δεν μιλάει ένα φίλαθρο ομάδο που μπήκε άνθρωπο μέσα στο γήπεδο να διακόψει το μάτ και να χτυπήσει τερματοφύλακα την πάλι ομάδο. Για τον Ηρακλή μιλάω. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Και να αθώνεται η ομάδα η οποία πέταξε καρεκλάκι στον τερματοφύλακα και λέει το πήρε ο άνεμος. Που το πήρε ο αέρας. Τρομερά ναι. Πράγματα. Δεν γίνεται αυτό. Ναι. Έλα. Κόκκινο, έλα. Εγώ είμαι. Εσείς. Ο κόκκινος, ναι. Ε? Ναι, ναι. Εσείς. Ναι, ρε παιδί, μιλάτε μαζί σας και δεν καταλαβαίνω οι ακροατές αν είναι αυτοί να μιλήσουν ή όχι. Αυτό λες εσύ. Εγώ μιλά. Αυτό γιατί πάω να μιλήσω δύο-τρεις φορές ρωτάω και σε αφού μιλάτε με τον Ραπτόπουλο. Μπορείς να πεις αυτό. Μπορώ να ρωτήσω κάτι που θέλω. Βεβαίως. Λοιπόν, Κόκκινε, θέλω σένα να σε κάνω μια ερώτηση. Να κάνεις. Είπες και πριν στο τελευταίο που μιλούσες, αλλά και στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής που κάνατε, πριν κάνετε το πρώτο διάλειμμα, ότι ο Λεβαδιακός χρειαζόταν 4 γκολ και πάνω. Ναι. Και σε ρωτάω, για ποιο λόγο ρε Κόκκινε. Γιατί στην ισοβαθμία με 4 γκολ, αυτό συζόταν και με αυτό. Ισοβαθμία με ποιον ρε Κόκκινε. Στην τετραπλή ισοβαθμία. Ναι, τετραπλή ισοβαθμία, δηλαδή το πρώτο κριτήριο για τον Μπλουμ ήταν τα γκολ, Κόκκινε. Όχι. Τι ήταν. Τα μεταξύ του παιχνίδια. Τότε στα γκολ γιατί τα αναφέρεις. Γιατί αν πετύχαινε 4 γκολ, άλλαζε τα δεδομένα. Πώς. Δηλαδή, τι δεδομένα θα άλλαζε, να πούμε μετρούσαν οι βαθμοί του και όχι τα γκολ. Πώς πάνε τα μεταξύ του παιχνίδια, ξέρεις σύγκριση πώς γίνεται. Τελευταίος ο Λεβαδιακός με 4 βαθμούς. Όχι. Ο βαθμούς έπιανε η Βέρεια. Σε ρώτησα κάτι απλό. Πώς γίνεται. Δηλαδή, μου σου πω τη βαθμολογία την ειδική, αυτό δεν με ρωτάς. Όχι, θα μου πεις την ειδική. Πώς πάει μεταξύ του σύγκριση βαθμών, τα αποτέλεσματα, ξέρεις. Να ξέρω πώς πάνε. Πώς. Τι κάνανε 4 ομάδες, δεν ισοβαθμίσαν. Τι έκανε κάθε μία σε 6 παιχνίδια με του άλλου 3. Σε βαθμολογία, όχι τα γκολ.
Αυτό δεν είναι το πρώτο κριτήριο. Mm-hmm. Αφού είναι αυτό το πρώτο κριτήριο, στα γκολ γιατί δεν αναφέρεις. Γιατί είναι το δεύτερο. Δηλαδή, εγώ σου λέω υποθετικά. Γιατί είναι το δεύτερο κριτήριο. Μα, το, ναι, αλλά το πρώτο κριτήριο δεν ήταν τα γκολ. Στην τετραπλή ισοβαθμία, ναι, με 4 γκολ, λέω ότι σώζεται ο Λεβαδιακός. Αν είμαι λάθος, θα σου και πω ότι. Ότι έπεφτε ο Πανιώνιος. Δηλαδή, αν εκτός ο Λεβαδιακός δεν νικούσε 0-4 στην Κρήτη. Ναι. Εσύ, ναι. Ο Πανιώνιος με εκεί που έφερε, έπεφτε. Εγώ λέω ότι έπεφτε. Αν κάνω λάθος. Λάθος κάνεις. Πω, ρε, εγώ λέω ότι έπεφτε. Λάθος κάνεις, ρε. Λάθος κάνεις. Ναι. Ναι. Σαφίτης ο διπλανός σου, μ' ακούς. Λάθος κάνεις. Καληνύχτα σου. Καληνύχτα. Λάθος κάνεις, εγώ. Με έκανες τα μούτρα από κοιμά. Όχι, δεν στα έκανε τα μούτρα από κοιμά σου. Με έκανες λάθος. Εγώ λέω σωζόταν ο. Εσύ λες σωζόταν. Δεν σωζόταν. Δεν σωζόταν, κόκκινε μου. Για πες μου ένα από τα 16 σενάρια που υπήρχαν για την παραμονή. Εσύ αυτό που λες δεν σωζόταν, αυτό λέμε. Πάμε πάλι. Άντε πάλι. Έλα, φίλε, ναι. Με γαλλικά και πιάνει. Απίστευτο. Ναι, καλησπέρα από την Ασπρόμαυρη Καστοριά. Καλώς τον. Λοιπόν, συγχαρητήρια στην ομάδα του Πανιωνίου για την παραμονή. Μάλιστα. Και για του χρόνου δεν έχουν πρόβλημα, ανεβαίνει ο Ηρακλής, ξέρουμε ήδη τον πρώτο που θα πέσει. Α, μάλιστα. Απλά πράγματα. Καλά, εσύ δεν έβγαινες και έλεγες ότι δεν πρόκειται να ανέβει ποτέ. Όσον αφορά για τον κύριο Κόκκινο. Εσύ δεν έλεγες ότι δεν πρόκειται να ανέβει ποτέ. Εσύ ο ίδιος το έλεγες από την Καστοριά ότι θα ανέβει Παναχαϊκή. Ναι, εγώ το είχα πει. Το θυμάμαι καλά. Τι έγινε, ρε Γατάκη. Να σου πω. Τι έγινε, ρε Γατάκη. 20.000 πράγματα. Βρε, τι έγινε, βρε Γατάκη, ανέβηκε. Λοιπόν, άκου λίγο. Πού είναι η Παναχαϊκή. Επιμένεις ότι είχε 20.000 κόσμο. Άντε πάλι. Πού είναι η Παναχαϊκή. Άντε πάλι. Όχι την Παναχαϊκή, στο προηγούμενο παιχνίδι. Βρε, πού είναι η Παναχαϊκή. Βγήκε ο δημοσιογράφος σε άλλο σταθμό και είπε τα εισιτήρια σχήνου του παιχνίδι. Ήταν 7.800. Εσύ μιλάς στο πρώτο ραδιόφωνο. Στο πρώτο ραδιόφωνο της Ελλάδος και λες ότι αυτά που λέει είναι ψέματα. Της Βορείου Ελλάδος, κόκκινο. Ε. Δεν άκουσε τι είπες. Εσύ βγαίνεις στο πρώτο ραδιόφωνο της Ελλάδος. Της Βορείου Ελλάδος. Της Ελλάδος. Και βγαίνεις και λες ότι λέμε ψέματα. Ότι είχες 20.000 κόσμο. Ναι. Και ο δημοσιογράφος σου λέω και είπε τα εισιτήρια τα δηλωμένα. Σε ρωτάω κάτι. Με λες ψεύτη. Εγώ σου λέω ότι άμα είχε 20.000 ναι, η ομάδα του Ηρακλή ναι, πρέπει να ελεγχθεί φορολογικά από τη ΣΔΟΕ. Γιατί yeah, κρύβουν εισιτήρια, άμα είχε 20.000 κόσμο. Ψάχνει εφορία για Ρουφιάνους, να ξέρεις. Θα σου δώσω τα τηλέφωνα άλλη φορά. Δεν ξέρω εγώ, ούτε Ρουφιάνη, ούτε γεια τίποτα. Σου φίλε, γεια. Γεια σου Καστοριανέ. Να ξέρεις. Παρακαλώ, ψάχνει για Ρουφιάνους εφορία. Να ξέρεις. Ναι. Ψάχνει για Ρουφιάνους εφορία. Παρακαλώ. Για δεν πας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για δεν πας. Έχω δίπλα μου τσέπη. Έλα φίλε, ναι. Ακούγομαι. Ναι. Πολύ καθαρά. Λοιπόν, ήθελα να πω για το φίλο του Ηρακλή πριν, που φανερώνει έναν παίχτη πολύ παιχταρά τον Παπαδόπουλο, προπονηταρά ξαφνικά μας βγήκε ο Παπαδόπουλος. Δεν έκανε καλή πορεία. Έχουμε ξεχάσει μάλλον ότι ζούμε στην Ελλάδα και να έρθει ο ίδιος ο Γκουαρδιόλα θα το βγάλουμε άχρηστο αν βγάλει 5 παιχνίδια και δεν προχωρήσει. Εννοείται ρε φίλε. Εννοείται έτσι. Εννοείται. Ας μη φανερώνουμε τώρα ξαφνικά τον Παπαδόπουλο, έπαιξε, το πήγε καλά η χρονιά, μισό μηδέν κέρδισε τα μάτς και έκανε αυτό που έκανε. Μία ένσταση μπορώ να σου διακόψω. Και δύο. Λοιπόν, όταν ένας κάνει τόσο πετυχημένο. Δεν είναι ένα παιχνίδι μπορεί να έχει τύχει. Δύο παιχνίδια μπορεί να έχει. Μην το φανερώνουν Θεό. Μην το φανερώνουν Θεό. Συγχώρεσέ με. Σου ζήτησα επειδή μου αρέσει πώς μιλάς. Έριξε τόσα λεφτά. Έριξε τόσα λεφτά στην ομάδα. Πόσα έριξε. Ο μόνος που έριξε λεφτά. Πόσα έριξε. Ξέρει. Πόσα έριξε. Πολλά. 500... Ακόμα πληρώνει. 550 χιλιάρικα. Ακόμα πληρώνει. Λάθος κάνεις. Επίτρεψε μου να το ξέρω πολύ καλά αυτό και να μην το διαπραγματεύω. Εγώ το ξέρω πολύ πιο καλά. Δεν γίνεται. 550 χιλιάρικα. Μα και στον Πάο και ο Σαββίδης που έριξε λεφτά και ρίχνει ακόμα. Καλέ μου άνθρωπε, 550 χιλιάρικα δεν είναι υπερβολικό μπάτζετ. Είναι πολύ, πολύ σεμνό μπάτζετ είναι. Άρα η δουλειά του προπονητή για, την ομάδα, για 30 τόσα παιχνίδια είναι εξαιρετική. Δεν μπορεί να είναι σύμπτωση. Αλλά αυτό δεν αναιρεί. Αυτό δεν αναιρεί. Αυτό δεν αναιρεί αυτό που. Αυτό δεν αναιρεί αυτό που είπε. Ότι ναι, άμα κάνεις 2-3 στραβές, εύκολα απομυθοποιείται κάποιος. Ισχύει. Εγώ πάντως, αν θες τη γνώμη μου. Πώς δεν λέγανε αυτό που έκαναν τα προφυράκια. Αν ήμουν ο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Θα έφευγε. Ναι. Θα έφευγα ναι, γιατί η συμπεριφορά των ανθρώπων στη μία μοναδική στραβή μου με τη Λάρισα. Ναι. Ήταν πάρα πολύ κακή. Και στην μπράβο, πρώτη στραβή ακούστηκαν πολλά και για την πάρτι μου. Θα τους έλεγα, μπράβο, θα φεύγα με ψηλά το κεφάλι. Εγώ δεν εάν έχει κανένα πραγματικά πρόταση από άλλη αλφαδική ομάδα,
και μπορεί να τον καλύψει και παρασκηνιακά, θα κοιτάξει τον κόλο του και να φύγει. Έναν τελευταίο για το πρώτο ημίωρο του των γραμμών. Γιατί ευχαριστώ δεν άκους. Θα φεύγεις από τη δουλειά από σου. Από πού άκουσε ευχαριστώ. Συγγνώμη. Στο top της καριέρας σου. Από πού άκουσε ευχαριστώ ρε Κώστα. Ακούσα από κανέναν ευχαριστώ. Μόνο από το παιδί σου μπορεί να ακούσει ευχαριστώ. Που κάνω. Παρακαλώ. Το παιδί σου ακούσε ευχαριστώ. Μόνο από, μπορεί να ακούσει ευχαριστώ μόνο από το παιδί. Άμα έχεις λεφτά θα ακούσεις. Παρακαλώ. Καλησπέρα παιδιά. Καλώς τον. Ποια είναι η πιο σοβαρή ομάδα στην Ελλάδα είπατε. Ο Ηρακλής. Έτσι λέει αυτός. Υπάρχει Ηρακλής. Εσύ πες δεν υπάρχει. Εγώ λέω είναι. Εγώ μπορεί μπορεί να με παίρνεις δύο φορές σε ένα ημίωρο. Μα αφού δεν πρόλαβα να μιλήσω, με σταμάτησες. Τίλτονα στον τρέχω, επόμενο. Έλα. Είπα δεν θα παίρνετε δύο φορές. Δηλαδή πήρες ό,τι λέω θα παίρνει μετά. Είναι δυνατόν. Παρακαλώ. Γιατί τον έκλεισες. Γιατί είναι μάγκας. Γιατί εσύ περιμένεις τόση ώρα να μιλήσεις. Και αυτός θέλει να μιλήσει δύο φορές σε ένα ημίωρο. Για σένα, ρε. Για σένα και, εγώ δεν ξέρω ποιος είναι ο πισωτήσουν εσύ ούτσενα. Αλλά λοιπόν, μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος παίρνει το εξωτερικό. Όχι. Ναι, δεν έχει σημασία ποιος είναι. Είναι αγένεια στους άλλους. Να πω κάτι. Ναι. Λοιπόν, ο Άρης, αν δεν μπορεί να σώσει την αξιοπρέπειά του, τουλάχιστον μην αυτό ξεφτιλίζεται. Γιατί δεν ξεφτιλίζεται. Για το λόγο να μας πει. Το λόγο. Πώς? Για αυτά που έκανε χθες. Τι έκανε χθες. Τους τραμπούκους. Ήθελα να πλακώσει το τερματοφύλακα γιατί δεν άφηνε την μπάλα να μπει στα δίχτυα. Πού το είδες ρε αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί τον έβριζε ο Καλάιτσης το τερματοφύλακα στο ημίχρονο. Γιατί τον έβριζε σημαίνει. Τακτική είναι αυτό. Τι λες ρε ηλίθεια. Γήπεδο δεν είναι εκκλησία. Τι θα το κάνει. Πάει να σπάσει τη μαγιά, την ψυχολογία. Για να φάει γκολ. Κόκκινε. Δηλαδή πραγματικά. Δηλαδή κατάλαβα, όποιον με βρίσκει. Το ξαναλέω ρε κόκκινε. Ο παπά σου κερνούσε όταν γεννήθηκε. Εσύ είναι. Κερνούσε ρε. Για να δει πόσο αδερφή η ραδιοφωνική είναι. Δεν θα με τρελά. Πριν από λίγο, όταν ξεκινούσαμε, έβριζε τον Κανούλα, σε εισαγωγικά τον έκανε κριτική, ότι αν δεν αντέχει, φύγε. Βεβαίω. Και τώρα λέει ότι κάνανε μπούλινγκ στον τερματοφύλακα του. Σταματήστε. Αυτό ανερίσει μέσα. Το μπούλινγκ θα στο φάω. Δεν θα βγω μετά να κλαίω. Έφαγα μπούλι. Γι' αυτό του λέω του ούτσενα. Ο Κανούλας λοιπόν βάλε το γκολ και ας το μπούλι. Ναι, δεν μίλησε. Γρηγόρη. Ο πατέρας του νομίζω μίλησε. Γρηγόρη. Βράσει τον πατέρα του Κανούλα εκεί στην επανομή των άνθρωπων. Έλα Γρηγόρη. Ας τον Κανούλα. Άκου τώρα. Σιγά ρε φίλε. Έγινε ρε τραμπούκος ή δεν έγινε. Το λεκτικό. Το λεκτικό ναι. Εντάξει φίλε θα πρέπει να τα έχουν παρατήσει άμα είναι έτσι. Πάρα πολύ καλά. Λάθος είμαι. Όχι. Θα πρέπει να τα έχουν παρατήσει. Όχι ότι δεν έγινε όμως. Ρε, για μένα το. Συγγνώμη, ο Καλατζίδης γιατί να βρίσκει τον τερματοφύλακα στο ημίχρονο, για ποιο λόγο. Γιατί προσπαθεί να του σπάσει την ψυχολογία γιατί, του. Γιατί. Για να φάει γκολ. Θα γίνω εγώ δικηγόρος του Καλατζίδη. Όχι. Ερώτηση. Γιατί τώρα. Αλλά λέω το γήπεδο δεν είναι. Είμαι σαφής. Ναι. Καταρχήν απαγορεύεται να βρίζει ένας προπονητής τους αντιπάλους παίκτες. Μάλιστα. De facto. Τους δικούς οι παίκτες μεταξύ τους ναι. Και τους δικούς τα απαγορεύει. Μεταξύ τους οι παίκτες τα βρίζονται. Δεν είναι εκκλησία το γήπεδο. Ναι, μάλιστα. Αλλά να μου λέει κάποιο ότι. Είναι τραμπούκο το ότι τον βρίζαν. Όχι, ρε φίλε, έχουμε δει τώρα σημεία και τέρατα και το βρίζαν. Είναι τώρα τραμπούκο. Ναι, αλλά. Όχι, ρε, δεν μπορούμε να πούμε ότι. Δεν του βρίσανε κιόλα. Είπα εγώ δεν του βρίσανε. Απλά εγώ διαφωνώ. Τώρα, θα το πούμε. Κοίταξε και όχι, ρε. Σε μια εκπομπή η οποία αν γίνεται τραμπούκο στην Τούμπα το λέει. Τραμπούκο στο Καρελάο το λέει. Τραμπούκο στο Καρασιάκι το λέει. Και δεν έχει χρώματα. Για μένα, εγώ δεν έχω χρώματα. Τα λέω. Αλλά ξεκαθαρίζουμε. Ήταν λεκτικό. Και από την άλλη μεριά. Εάν αυτό το φτάνουμε δεν μπορώ εγώ να λέω τους τραμπούκους στο Καρυλάου και στην Τούμπα να κάνω την πάπια και το αντίθετο. Ωραία. Αν το Πινελίκι λέγεται τραμπούκο, συγγνώμη ρε παιδιά, οκ, okay, πάω πάσο. Είμαι λάθος εγώ. Εγώ λέω ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τραμπούκο λεκτικό. Λοιπόν, να πω ότι. Στα θέματα ενδοοικογενειακής βίας, άμα αρχίσει τις Χριστοπαναγίες και τις βλυχές στη γυναίκα σου. Άλλο είναι αυτό. Ξέρεις, σου κάνει. Σου παίρνει το παιδί και το βλέπεις μετά από 8 χρόνια. Έγινες νομικός τώρα. Τα πάντα έγιναν. Έγινες γρόλιος θέσης του γρόλιου. Πολλά έχω μάθει εγώ. Άλλο τι μαθαίνεις και άλλο τι πάντα περάσεις. Τζουμ τζουμ τζουμ. Μπερδεύεσαι. Τζουμ τζουμ τζουμ. Μπερδεύεσαι. Άιντε, τζουμ τζουμ. Σαν παιδάκι 3 χρονών. Τζουμ τζουμ τζουμ. Λοιπόν, η Hankook είναι από τους μεγαλύτερους και κορυφαίους αναπτυσσόμενους κατασκευαστές ελαστικών στον κόσμο. Κατασκευάζει καινοτόμα ελαστικά υψηλής ποιότητας και επιδόσεων από επιβατικά μέχρι και φορτηγό. Θα τα βρείτε στην Βόρεια Ελλάδα από την ελαστικοεμπορική ΑΕ. Διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επαναρχόμαστε με τις τελευταίες γραμμές οι οποίες ήδη περιμένουν και με αυτούς οι οποίοι θα τηλεφωνήσουν. Τέσσερις είναι κατηλημένες και δύο θα πάρουν έξι. Τους δύο θα τους κόψει ο κόκκινος. Να μην τολμήσετε να κάνετε κριτική. Θα σας σκίσει. Που το κρατάω εδώ χάρη του κάνω. Ναι, ναι. Let's go. Reggae music. Love it bad.
Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με το Hold Double Play από την Ελλάς Online, όπου έχεις απεριόριστες και περαστικές κλήσεις, 300 λεπτά προς κινητά. ADSL Internet έως 24 Mbps μόνο με 23 ευρώ το μήνα, και αν είσαι συνδρομητής Vodafone μόνο με 18 ευρώ το μήνα. Μάθετε περισσότερα καλώντας 13844 στο hold.gr ή αν επισκεφτείτε ένα κατάστημα Vodafone. Οι τελευταίοι 6. Πάμε, παρακαλώ. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Κύριε, καλά είμαστε. Μια χαρά. Πήρα να πω για δύο πράγματα. Ένα για το τραμπούκο που λέτε χθες για τον Χαριλάου. Δεν μου λέτε για ποιο τραμπούκο, πού έγινε τραμπούκο. Ξεκαθαρίσαμε λεκτικό. Λεκτικό, ναι, σε ποιον, ναι. Στον Κανούλα. Στον προπονητή σε πισούλα. Αυτό που έλεγε. Αυτό που έλεγε ο κύριος Δαμπούκος. Αφού ο Αλφαντάκης, όσο λέγεται. Ο Αλφαντάκης τα έλεγε. Εγώ δεν έφαγα τραμπούκο. Ο Αλφαντάκης θα το πω εγώ για μένα, ότι έφαγα. Για πω για τον άλλον. Γεια σου, ραπ. Λοιπόν, ότι έγινε. Ναι, παιδιά, τώρα κάτσε να σε πω τώρα κάτι. Φαντάσου τώρα ότι είμαστε εμείς τώρα στο γήπεδο καταρχήν. Να κάθεσαι να μεταστηρίζει το σε ένα χωριό, να φέρει ένα χι, να ακούσω ότι είναι 0-1 και που φύγανε και από το γήπεδο όλοι, αρτιμελείς, είναι μια αυτή η ομάδα την προηγούμενη εβδομάδα, με έκανε πάσα μπέναλτι, έστησε μάτς, άσε μην το υφέτητε εσείς το λόγο, έδωσε πάσα εκεί στον πάο σας λέγεται. Συγχώρεσέ με, συγχώρεσέ με. Αν το επιτρέψουμε, συγχώρεσέ με. Αν σου το επιτρέψω, είναι σαν να το υιοθετώ. Οπότε. Το ξέρω, ξέρω εγώ, πες όπως θες. Παλικάρι μου, καλό. Αν το επιτρέψω, είναι σαν να το. Σου μιλάω, τι λένε νομικοί. Θεωρείς ότι η Καβάλα δεν έβαλε τα πόδια της στη φωτιά στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό και τα έβαλε με τον Άρη. Ότι ήταν πιο χαλαρή. Μπορείς να το πεις με αυτόν τον τρόπο, με αυτά τα ελληνικά. Θεωρείς ότι ήταν πιο χαλαρή. Κατάλαβα τι θες να πεις. Τέτοιες ομάδες, ομαδούλες είναι και αυτά κάνουν. Αλλά το θέμα είναι, εγώ τώρα χθες το πως ήμουν ο Αργιάνος. Αυτή η κοινωνία του Άρη. Και είμαστε και καλά μόλις στην Κερκίδα. Και είμαστε 0 μέτρο ακριβώς το χωριό. Και έρχεται αυτή η ομάδα. Και παίζουμε εμείς τώρα την ιστορία μας, τώρα 100 χρόνια ιστορίας. Τι να τους κάνουμε τώρα, δηλαδή τους κατέβασες, δεν τους χειρολογάμε και όλες. Καταρχήν το μάτς και ο ίδιος γυρνάει και το λέει ο Μπούσος που άκουγα, το λέει 6-0 ευρώ και δεν είπε τίποτα. Χάσαμε μάτια και λέτε για το κάνουμε. Το είπε, κανούλα. Ότι δίκαια και ρυφάς. Τι πήγε να πει ο Παστου Κανούλα, δεν κατάλαβα. Τι το κάναμε το γιο του δηλαδή. Πλάκα μας κάνουν, καταλάβανε που ήρθαν. Καταλάβανε τι κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα. Να είσαι καλά, φίλε. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλώς το να... Τι έγινε ρε πλούσια. Αργιανός από Αθήνα. Το ξέρω. Να τα. Ο Άβαξε ξαναπεί ο Ραπτόπουλος ότι κλείνεις κόσμο και τραμπούκο. Στείλ το ένα σε μέρα, τον κανονίσω εγώ. Όχι ρε, άσο. Του τη χάρισε για τελευταία φορά. Άσο. Τι είναι αυτό. Ρε, χθες τον έπιασε καλά το δικαιολόγο γιατί νευρίασε. Άμα ξαναπεί όμως τίποτα ότι κλείνεις κόσμο, θα λες, θυμάσαι τότε που εσύ... Δεν την είδε την εκπομπή, μην τον ανοίγεις τα μάτια, ρε. Έκλεισε κόσμο. Χθες. Ναι. Δεκαριά, σε καπάκι, τι είσαι Αριανός, κλείστον! Έτσι έκανε. Είχε νευριάσει με 2-3 που τον πήραν και τον βρίζανε. Έτσι έκανε. Λοιπόν, για εσάς, ναι. Για εσάς που έκλεισε, πόσο έκλεισε? Έκανε μια δεκαριά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Της έφαγε, μα την Παναγία κανονικά. Εσύ τι να βγάλει βρε αυτού του καζάνι, να βγάλει καρούμπαλο, έχεις δει εξωγήινο να βγάζει καρούμπαλο. Ρε, σου λέω, τι είσαι Αριανός, κλείστον! Βρε, όχι, παίρνει στο τέλος ένας από τον Μπόχουμ από Γερμανία που πήρε ένα καλό παιδί. Ο Μπόχουμ. Κοιτάζεται αριστερά-δεξιά, τώρα σου λέει από Μπόχουμ είναι αφού να τον κλείσω, θα με κράξουνε. Τον αφήνει, μιλάει με τα λέει τα δικά του. Όλοι οι άλλοι άκυρο, τους γύρωσε. Με το δίκιο του βέβαια. Να τον ανάψω λίγο. Πέσω. Τι κάνει το συνέστημα, ε. Να γελάς σαν τον Μπούζο. Τώρα κρατιέται η ψυχούλα, το ξέρει. Το ξέρει, μην αγχώνει. Η ψυχούλα το ξέρει. Γεια σου Αργαλάκη μου από την Αθήνα. Κάτι ακόμη. Ναι. Μισό. Για αυτούς που παίρνουν και τον κράζουν, να θυμούνται οπαδούς που εκτός έδρας διαρκείας 10 ευρώ τα κάναν 40 ευρώ, που κάνανε καφενεία και περίπτερα στην πλάτη του Άρη. Για αυτούς που βγαίνουν και τον βρίζουν και τον κράζουν τον Ραπτόπουλο. Γιατί ο Ραπτόπουλος όταν τα έλεγε, οι άλλοι κάνανε στην Καλαμαρία και στην Αθήνα εδώ πέρα στα νότια πράγματα καφετέρεις. Πείτε τον ό,τι θέλετε, αδερφή δεν είναι. Να είσαι καλά. Αυτό λέω εγώ. Έλα, τσο.
Παρακαλώ. Αυτό λες και εσύ, αλλά μια δουλειά σε στείλαμε στην Αθήνα να μας κάνεις τρεις μήνες. 90 μέρες σέρνεσαι από τη μια μεριά στην άλλη. Εμένα με στείλω σε κάνω. Και τον άλλο λέω, ρε, κάτω, εσένα τι να σε στείλω. Παρακαλώ. Εσένα σε στείλω, θα κάνεις. Στο Παρίσι θα σε στείλω. Στην Αθήνα θα σε στείλω. Θα τυπάς το δόξα πατέρα. Βέβαια. Παρακαλώ. Ωρες, ώρες κόκκινε, γίνεσαι κουτσόγιοργας δημοσιογραφία. Άραγε κουνάς και το δάκρυο, τα λες κόψτονα. Ποτέ δεν κάνω χειρονομία στο μιλάω. Το κουτσόγιοργα, πού το θυμήθηκες? Ποτέ δεν κάνω χειρονομία στο μιλάω, να ξέρεις. Ναι. Παρακαλώ. Να ξέρεις. Τι έγινε, ρε, συγγνώμη. Αυτές οι καθαρίστρες που είχε διώξει ο Σαμαράς και θα τις έπαιρνε ο Τσίπρας πίσω. Τι έγινε, γιατί τις δεν άκουσες το σχόλιο που έκανα, γιατί ήμασταν μαλωμένοι. Ναι. Είναι το πιο σημαντικό. Ναι, για πες. Το Σάββατο ήτανε η γιορτή σε όλη την Ευρώπη. Συγγνώμη, φιλέ. Ναι, τι ήταν. Μας επιτρέπεις? Ναι. Αν επιτρέπει, ναι, γιατί μπορεί επιτρέπει, να πέρα, μπορεί και να τελειώνει μόνο. Μας επιτρέπεις, φιλέ. Ναι, μας επιτρέπει. Όχι, του ζητάω την άδειά του. Μας επιτρέπει. Τι κάνεις, τον ευγενικό άρετ, μας επιτρέπει. Λοιπόν, και το πιστοποιώ ότι με 04 έμενε ο Λεβαδιακός κατηγορία. Οριστικά πλέον. Για το φίλο που έκανε το. Λέγε, ρε Γρηγόρη, μας λοιπόν, ανηφόρα ανεβαίνουμε. Λέγε. Το Σάββατο γιόρταζαν σε όλη την Ευρώπη τη συνδικολόγηση Γερμανία που παραδέχτηκε ότι έχασε τον πόλεμο. Και η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ έκανε εκδήλωση για την απενεχοποίηση της κάναβης. Λέω, εντάξει, όταν είσαι δηλωμένος αριστερός και δεν κάνει, επειδή με λες ότι είμαι ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ και πρασινοφρός, είναι δυνατόν την ημέρα που γιορτάζει κατά του φασισμού να φωνάζει για την κάναβη? Πλάκα ρε μου κάνεις. Ό,τι θέλει κάνει κατά τον οργανισμό, α δώσουμε τι θα κάνουμε. Εγώ κάνω κριτική. Κριτική κάνεις? Ναι. Με, τι, κριτικό είσαι? Όχι με ήταρε. Α. Με γιώταρε. Μίλα ρε φίλε. Έλα ρε φίλε. Κάνει κριτική αυτός. Έλα ραπ. Έλα φίλε. Από και Ανόλφ Κολυδρό. Να τα καλώ στο στελάκι. Να, τα τσακάλια. Μια χαρά. Λοιπόν, σε περιμένω πάνω να φας τα ψάρια στον Βασίλειο, γιατί το κολυμπητήριο δεν θα ανοίξει. Ναι. Έχουμε θέματα. Α, εμάς τι να παίξω μαζί, καλά. Όχι, ρε κόκκινη, απλά το. Εντάξει. Όχι, ψάρια δεν τρώει. Δεν τρώει ψάρια αυτός. Αυτός πάει στο Μπραζαβίνο, του δίνει μια τριάδα, πιάνει ένα από τα τρία. Παίξε Ρώμα διπλό. Μόνο τη Ρώμα χάσαμε. Συγγνώμη, εγώ παίξε Ρώμα διπλό. Χάσαμε τη Ρώμα. Την ομάδα που έχει δώσει τρεις παίκτες δανεικούς στη Μίλαν και με κράζει. Ρε φίλε, Ελλάδα είναι, η Μίλαν. Χειρότερη από Ελλάδα είναι αυτή. Μάλιστα. Παίξε Ρώμα διπλό. Να βγει ο Πλιάκος να σου πει. Παίξε Ρώμα διπλό. Πάμε κάτω όλοι. Αδιάφορη, λοιπόν, η Μίλαν πάει βρωμιάρα. Δεν τρώει βρωμιάρη ψάρια ρε αυτός. Δεν τρώει κανιά πριζόν με τέσσερις άλλους. Για καφέ πρώτα στο καφέ μπάριν ιδρύο. Πού να ξέρει, βρε. Ναι. Για καφέ πρώτα στο καφέ. Που παίζει μουσική, ρε, γιατί κάνει διαφήμιση στο μαγαζί σου που λοιπόν, παίζει μουσική. Λοιπόν. Α, που είσαι και εσύ, ρε Ραπτόπουλε, και δίνει στροφή στους παοξίδες. Μία λες ότι με αδείξει ο διαιτητής Παναχαϊκή, ενώ είπα να λήξει το μάτι στα 0. Μία λες ότι ο Παπαδόπουλος θα φύγει. Καλά, δεν είπα να φύγει. Λέω ότι έχει προτάσεις. Α, και προχθές είπες θα πάει στην Τρίπολη. Τον Νίκονο Προβίλες πρόταση, να μην το πω. Λοιπόν. Αυτά. Με αυτά δεν είναι στροφή στους παοξίδες, γιατί δεν έχουν με τι να ασχοληθούν. Δεν πιστεύω τους Σαβίδη. Άκου, αν πω κάτι το οποίο είναι ψέματα, πώς λέει και ο κόκκινος, σταύρος έμε. Και ασχολούνται με το μεγάλο Ηρακλή. Τώρα εγώ πήγα να φάω από τα πέραντα από το Λευκοπύργο σε ένα εστιατόριο και λέει μουστάρδα θέλετε. Θέλω, λέω. Και με φέρνει μια μπλε μουστάρδα. Μόνο λέει μπλουστάρδα ο μάγειρας. Δεν λέγεται μουστάρδα. Λέγεται πουστάρδα. Μπλουστάρδα. Πουστάρδα σου λέει. Κοίταξε, οι παοξίδες δεν βάζανε, ήταν κίτρινοι. Τώρα που είναι μπλε την είπανε πουστάρδα. Ραπτόπουλε, μισό λεπτό. Τα πάντα στη ζωή μας είναι μπλε καταρχήν. Και ακόμα δεν ανεβήκαμε, βγάζουν τέτοιο κόμπλεξ οι παοξίδες, τέτοιο κόμπλεξ. Του χρόνου θα έρθουν οι σφαλιάρες του Καρατζόγλου, ρε παιδιά, περιμένετε. Έχετε play-off μπροστά, ασχολείστε με την κάτσε να πάρεις την αδειοδότηση, κάτσε να πάρεις την αδειοδότηση. Λοιπόν, τέλος χρόνου στον επόμενο. Τέλος χρόνου. Ναι. Έλα, μ' ακούς. Ναι. Πάλι εσύ. Γιατί με έκλεισες? Εγώ κριτική έκανα, όπως εσύ λες χθες, για τους Σιριζέους έκανες κριτική. Ναι ρε εσύ, Ούτσενα. Τι όπως είπα εγώ για όπως τον αυτόν πριν από σένα. Τον είπα, μη δευτερολογείτε. Τώρα όχι, για τον συγγνώμη, τι είπα εγώ. Για τον Άρα. Αυτό δεν είναι τραμπούκο. Μην αυτοκατοστρέφεται. Δεν είναι τραμπούκο, Ούτσενα. Εγώ δεν είπα τραμπούκο. Τραμπούκο είπες, ρε Ούτσενα. Για βάλτε να ακούσουμε. Πότε να προλάβω να βάλω εσύ? Λοιπόν, τέλος πάντων, άκουσε με. Λοιπόν, πρώτον, για τον ΠΑΟΚ. Πολλοί σκαυγάζε έγινε από τον Αύγουστο. Πολλοί φωνές, πολλοί, και πιάσαμε τη φυσική μας θέση τη Τρίτη.
Και από του χρόνου θα έχουμε την τέταρτη, γιατί θα έρθει ο Μελισσανίδης. Και εκεί είναι η φυσική μας. Έτσι δεν είναι? Τώρα ναι. Εσύ ντροπηγιών παοξής πρέπει να είσαι για να τα λες αυτά. Λοιπόν, και άλλο. Όσον αφορά αυτός ο κύριος που πήρε τηλέφωνο και είπε για σένα ότι με 4 γκολ δεν, ο Πανιώνιος που έπεφτε, έπεφτε ο Πανιώνιος. Έπεφτε, όχι, το οριστικοποίησα, το έψαξα, ναι. Γιατί έλεγα ότι κάνω. Αλλά μόνο που δεν σκέφτηκες κάτι άλλο να του πει. Δεν τα έχω μαζί μου τα χαρτιά μου. Κοίταξε, θα σου πω κάτι άλλο. Λοιπόν, άκουσε. Ο Πανιώνιος έληξε, το παιχνίδι της Λεβαδιάς έληξε και ο Πανιώνιος έληξε μετά 5 λεπτά. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά, σε ευχαριστώ, παρακαλώ. Ναι. Έλα, ρε. Λείπει ο Μάρτης από Σαρακοστή. Άκουνα, δώσε ρε λίγο το Γερμανό Τσολιά. Πάρτον. Κόκκινε. Δεν σε έβρισα. Να σου πω κάτι. Δεν σε έβρισα. Για το αδελφή που είπες ότι δεν μπορεί να μείνει ο Ρατόπουλος, μην ορκίζεσαι. Α, ναι, δεν πήρα όρκο. Είπα, μην ορκίζεσαι. Είπα, ένα πράγμα, είπα, τον υπερασπίζομαι ότι δεν. Γιατί είμαι. Θέλει τάνα, θέλει τάνα, να, θέλει τάνα να κρυφτεί και δεν την αφήνει χαρά. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, του μπεκιάζομαι. Άκου να δεις, κοίταξε να δεις. Για χθες, για το γλωσσόφυλλο να πούμε του Πανιωνίου με του Πάου, τίποτα. Είπα. Ο Πάο πίσω το μάτς δεν το έδινε και μπροστά δεν το έπαιρνε. Άκου να δεις αυτή τη τίμια ομάδα που λες ότι εγώ δεν λέω κολοτούμπα. Εχθές από με αυτό το τσίρκο. Τσίρκο. Αυτός ο θείος των σκιών. Δηλαδή υπενήσε σε κάτι. Τι είπες? Δεν μου λες ο Πάο ήταν μάγκας που έληξε 0-0. Ποιος μάγκας ρε, ποιος μαχαλό μάγκας είναι ρε. Αυτή είναι μαχαλό μάγκας. Θα είσαι δίκαιος, μπορείς να του βάλει κόλο. Μπορείς να το βάλει κόλο Πανιώνιος. Άντε ρε, φύγε ρε τώρα ρε αυτό το. Σε παρακαλώ, σε θεωρώ δίκαιο. Δεν το έτρωγε κόλ ποτέ. Τι? Δεν έτρωγε κόλ ποτέ. Ποιος ρε? Και δεν έβαζε κόλ ποτέ. Άλλο αυτό. Όχι, δεν έτρωγε. Κοίταξε, ας γινόταν 0-4 Λεβαδιακό σου πω εγώ. Να πούμε που ψάχνει για Ρουφιάνος να ρωτήσει τον πρόεδρο του ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ του ΠΑΟΚ. Στείλτον. Στείλτον. Δεν θα αφήνετε υπονοούμενα για καν παράγοντα. Καν. Ναι. Πρώτο τελευταίος. Πρώτο τελευταίος, ναι. Πρώτο τελευταίος. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Πολλά έχουμε να πούμε. Πρώτον, πιστεύεις ότι άμα γινόταν 0-3 ο ΠΑΟΚ δεν θα έχανε? Εμένα μου έρθει στην εντύπωση δεν τρώει γκολ ποτέ. Και με 10. Και με 10. Ρε φίλε, Λόρι. Δεν μπορώ να μιλάω. Δεν ξέρω αν τι εντύπωση σου. Ναι, ρε παιδί μου, απάντησε αυτό που σου υποθετικό εδώ, αυτό. Τι, εγώ, υποθετικό είναι και το θεώρημα το δικό μου και αυτό που μου λες εσύ. Οπότε υποθετικά απαντάω. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι δεν έτρωγε γκολ. Έδειχνε ότι παίζει με αξιοπρέπεια. Τι να πω, ψέματα. Στην άμυνα. Ο Μαλλιάς δεν θα σου την είπε, τέλος πάντων. Ρε φίλε, εντάξει, ο καθένας έχει διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων. Σίγουρα, σίγουρα. Και ο καθένας βλέπει με άλλα μάτια. Σωστά. Δεν μου λες, άκουσες τώρα κάτι το πρωί. Όχι. Είπε, έλεγε για το Κούγια που έκανε τα μπουκά εκεί με το πάντο στο δημοσιογράφο, στη δημοσιεύση του Ηρακλή. Και έχει ένα δίκιο. Δεν έχω ιδέα τι έχει γίνει, γιατί ήμουνα στο στούντιο και έφυγα μετά και δεν άκουσα τι έχει γίνει. Από ό,τι έλεγε ο Παλαβός το πρωί, μετά τον έγινε αγώνα... επεισόδιο με τον Κούγια και τον Γιάννη τον Πάγκο. Πήγε ο Κούγιας πρέπει να είχε πάει στο ημίχρονο στα πολιτήρια, έκανε τι έκανε και μετά πήγε στην συνέντευξη τύπου. Ναι. Εκεί που μιλούσε ο Πορτουλίδης, νομίζω, πετάχτηκε αυτός και άρχισε να τραγουδάει ο κοντός και του λέει ο Πορτουλίδης, ξέρω εγώ... Ποιος είναι ο κοντός? Ο Κούγιας. Εσύ πόσο ύψος έχεις, δε ψηλέ? Εγώ? Ναι. 1,90. 1,90. Με τα χέρια ανάταση ή χωρίς? Με 12 από την κόμπα. Πάρε δραματισμό. Ωραίο, είσαι, να είσαι καλά. Στο τελευταίο, ναι. Ναι, καλησπέρα, ραπ. Καλησπέρα, Κόκκινε. Γεια σου. Λοιπόν, θέλω αρχικά να μιλήσω για τον ΠΑΟΚ χθες για το ματς. Ακούω κάτι από τους συμπολίτες, κάτι για γλωσσόφυλλα και τέτοια. Εν τω μεταξύ, ο ΠΑΟΚ έπαιξε 50-50 έτσι, σκληρά. Ναι, όντως, 50-50. Ναι, δηλαδή 50 τε κομψή, 50 τε κομψά. Λοιπόν, ήταν τραγικά τα πράγματα χθες.
Δηλαδή πετούσαν μπάλες, τραυματίες, κάμπες. Θέλω να το βρει στο φαλακρό και δεν μπορώ. Γιατί σου λέει, αμυντικά όντως ήταν καταπληκτικός. Επιθετικά που ήταν, τι άτομο ήταν. Δίκιο έχει. Δίκιο έχει, πιστεύω. Έχουμε μονάδες καλές, έτσι, αλλά δεν έχουμε προπονητή, πιστεύω, όπως και πέρσι. Τριχομονάδες. Σαν μονάδες καλοί είναι οι παίχτες μου. Και λοιπόν, και θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, ένα κόκκινε. Πώς το βλέπεις τον Ηρακλή του χρόνου, δηλαδή ο στόχος του Ηρακλή ποιος είναι για τον χρόνο? Να σωθεί, ρε. Είναι αστείο. Γιατί ακούω από κάποιους Ηρακλήδες, ξέρω εγώ, Ευρώπη ακούω. Άκου, είναι αστείο το ερώτημα για δύο λόγους. Πρώτον, δεν ανέβηκε. Και δεύτερον, δεν ανέβηκε, ρε φίλε. Δεν χάνει την άδεια. Είσαι νεότερος και επειδή έχουμε δει πολλά τα. Δεν λέω ότι είσαι. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Έχουν δει πολλά τα ματάκια μας. Λέω να ανέβει, να πάρει την αδειοδότηση. Γιατί άλλα μπορώ να σου πω με αδειοδότηση, άλλα μπορώ να σου πω χωρίς αδειοδότηση. Και φέτος δεν είχες αδειοδότηση. Άλλο η Β' Εθνική και άλλο η Super League. Σίγουρα, ναι. Είναι μέρα με τη νύχτα. Έγινε. Να είσαι καλά. Μου στέλνει τώρα στη σελίδα μου ο Θόδωρος, ο Γιώργος Σιδηρόπουλος, λέει. Με 0-4 Λεβαδιακός, λέει, έμενε. Αν δεν το λες, λέει, για να πάρεις μηνύματα, είσαι τραγικός. Εντάξει, τώρα τι να σε πω, ρε φίλε. Να πάρουν μηνύματα στο Facebook και τι ακερδίσουν στο Facebook. Μήπως πληρώνουμε και γι' αυτά. Σας είπα ότι έμενε. Είπα άλλο μια μπούρδα, έκανε λάθος. Λοιπόν, φεύγουμε, αποχωρούμε. Εσύ αποφασίζεις. Θα είσαι καλό παιδί από αύριο. Ναι, ναι, θα είμαι. Θα το ξανακάνεις? Όχι. Καραγκιόζη. Λοιπόν, περίμενε, σε θέλω για μισό λεπτό και μετά φεύγεις. Ευχαριστούμε τη Χάνκου. Ακολουθεί η Μαρίνα Μπίκου με τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο. Πρώτα Θεός, τα λέτε με τον Κωστή το βράδυ όλοι μαζί αύριο. 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 Με τον Κωστή το